Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 11 Ιανουαρίου και τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η ειδησιογραφία έως αυτήν την ώρα σε τίτλους. Παρατείνεται το θρίλερ στην κυβέρνηση. Συνεχίζει τον μπρος-πίσω ο Πάνος Καμένος, που διευκρινίζει πάντως ότι θέμα εμπιστοσύνης δεν τίθεται παρά μόνο αν αυτό συνδεθεί με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έληξε το θρίλερ στα Σκόπια, βρήκε τους 80 ο Ζάεφ. Απόψε ολοκληρώνεται η μετονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε Βόρεια Μακεδονία και περνούν από τη Βουλή οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Στην Αθήνα τώρα το μπαλάκι επικύρωσης της Συμφωνίας. Ψήφος εμπιστοσύνης από την Άγγελα Μέρκελ στην ελληνική οικονομία. Η Γερμανίδα καγκελάριος στήριξε απλόχερα τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ έβαλε πάγο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι αφήνει η επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα. Εγκόμια και από Γιούνκερ σε Τσίπρα Ζάεφ για την επίλυση του Μακεδονικού. Και έρχονται νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Επικύρωσε την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τον Νίκο Μανιαδάκη η δικαιοσύνη. Πάμε κυρίες και κύριοι κατευθείαν στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς αναταραχή επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και είναι θολό το τοπίο σε σχέση με το μέλλον της συνεργασίας Τσίπρα Καμένου. Το μεσημέρι διακόπη η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων λόγω της εμπλοκής που είχε παρουσιαστεί τότε στις διαδικασίες στα Σκόπια, ενώ αναβλήθηκε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Έτσι, το δρομολογημένο κυβερνητικό διαζύγιο έχει μπει στον πάγο, όπως επίσης και τα σενάρια τα οποία ήθελαν τον Αλέξη Τσίπρα να ζητεί την επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Νωρίτερα, ένταση είχε προκληθεί στη Βουλή και για ένα άλλο θέμα, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να διαμηνεί πως δεν είναι ούτε υποπαραίτηση ούτε απερχόμενος. Εσωκομματικές διαφωνίες έχουμε και στο ποτάμι σε ό,τι αφορά στη στάση που θα τηρήσουν οι βουλευτές σε ενδεχόμενη ψήφο εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση. Όλα αυτά τα κομμάτια ενός σύνθετου πολιτικού παζλ, πάμε να τα βάλουμε με τον Κώστα Πουλακίδα που βρίσκεται στη Βουλή σε μια σειρά να δούμε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Κώστα, καλησπέρα. Ήταν άλλη μια μέρα γεμάτη. Καλησπέρα. Μια μέρα κατά την οποία βρισκόταν σε εξέλιξη ένα θρίλερ. Περιμέναμε μια καθοριστική συνάντηση που δεν έγινε ποτέ. Είχαμε πληροφορίες για εμπλοκή στα Σκόπια. Τελικώς αυτή η κατάσταση έχει επίσης λυθεί. Η Συμφωνία των Πρεσπών βρίσκεται πια στον δρόμο για την επικύρωσή της και ταυτοχρόνως έχουμε άλλη μία ανατροπή της τελευταίας στιγμής στην Αθήνα σε ό,τι αφορά τη στάση του Πάνου Καμένου, έτσι. Ναι, να τα πιάσουμε λίγο-λίγο, να το ξεδιαλύνουμε γιατί τα βάλαμε όλα μαζί και είναι ένα κουβάρι. Λοιπόν, στα Σκόπια. Το πρωί ο κύριος, από χθες είχαμε την εκκρεμότητα της ψηφοφορίας, έπρεπε να αρχίσει στις 12 η ώρα, τελικά ξεκίνησε στις 6 η ώρα το απόγευμα, όταν λίγη ώρα νωρίτερα ο κύριος Ζάεφ, μάλλον κυβερνητικές πηγές, ανακοίνωσαν, διέρευσαν ότι έχουν βρει την πλειοψηφία των 80 βουλευτών που χρειάζονται και επομένως μπορούν να προχωρήσουν. Η ψηφοφορία είναι, υπενθυμίζω, ηλεκτρονική στα Σκόπια. Και έτσι τα αποτελέσματα θα βγουν πάρα πολύ σύντομα, πιθανότατα και μέσα στο Δελτίο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί τα νέα δεδομένα για την επίλυση του Μακεδονικού. Από εκεί και πέρα, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τις πολιτικές αναταράξεις στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, δηλαδή εδώ στην Αθήνα. Σήμερα το πρωί ο κύριος Καμένος είχε προγραμματισμένη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του. Πήγε σε αυτή τη συνεδρίαση, καταρχήν αφού πρώτα ζήτησε την αναβολή της συνάντησής του με τον κύριο Τσίπρα, επικαλούμενος την εκκρεμότητα που υπήρχε εκείνη την ώρα στα Σκόπια με το ζήτημα της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια λοιπόν ο κύριος Καμένος πήγε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η συνεδρίαση αυτή ήταν συνολικά 7 κορυφαία ηγετικά στελέχη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Πέρα από τον κύριο Καμένο ήταν η κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά, ήταν ο κύριος Κώστας Κατσίκης, ήταν ο κύριος Φανάσης Παπαχριστόπουλος, ήταν ο κύριος Μαυραγάνης που δεν είναι βουλευτής αλλά είναι υπουργός και γι' αυτό το λόγο συμμετείχε, ήταν ο κύριος Κώστας Ζουράρης και ήταν και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Ο κύριος Καμένος εκεί φέρεται να πρότεινε στους βουλευτές του να τον εξουσιοδοτήσουν έτσι ώστε να άρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση και να καταψηφίσει τη συμφωνία των Σκοπίων και σε αντάλλαγμα με αυτό να προτείνει στον κύριο Τσίπρα και φυσικά να προτείνει και την αποχώρηση των υπουργών από την κυβέρνηση και σε αντάλλαγμα να προτείνει μεταγενέστερα την στήριξη της κυβέρνησης σε μια ψήφο εμπιστοσύνης αφού δεν θα έχει περάσει πια η συμφωνία των Σκοπίων. Η πρόταση αυτή ουσιαστικά φαίνεται πως απερίφθη από την πλειοψηφία του κόμματος των περισσότερων ηγετικών στελεχών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Οφείλω να επισημάνω ότι
από την πλευρά των εξαρτήτων Ελλήνων, πηγές από το κόμμα διαψεύδουν αυτό το ρεπορτάζ. Ωστόσο, καλό και μάλιστα λένε ότι πρόκειται για αποκοιμήματα φαντασίες και τα οποία προκαλούν γέλιο. Ωστόσο, το ρεπορτάζ επιμένει ότι έτσι είναι τα γεγονότα και πρέπει να τα αποτυπώσουμε. Πώς διαμορφώθηκαν λοιπόν οι ισορροπίες μέσα στους ανεξάρτητους Έλληνες? Ο κύριος Καμένος με την κυρία Κόλια Τσαρουχάκη και με τον κύριο Κατσίκη είχαν την ίδια άποψη. Συμφώνησαν, είπαν ότι πρέπει να αποσυρθεί η εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση και να καταψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών. Απέναντι ήταν, αυτοί είναι τρεις. Απέναντι ήταν τέσσερις. Ήταν ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Ζουράλης και ο κύριος Μαυραγάνης. Οι οποίοι είπαν ότι ανεξαρτήτως το αν θα ψηφίσουν ή όχι τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν προτίθενται να άρουν την εμπιστοσύνη τους από την κυβέρνηση. Και έτσι δεν εξουσιοδοτήσανε τον κύριο Καμένο για να προχωρήσει. Μετά από αυτό, μετά από αυτή την εξέλιξη, ο κύριος Καμένος έκανε ένα tweet στο οποίο. Να σημειώσω επίσης ότι σε αυτούς πιθανότητα θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα δύο ηγετικά στελέχη των εξαρτητών Ελλήνων, την κυρία Κουντουρά και την κυρία Χρυσοβελώνη, οι οποίοι απουσίαζαν από τη συνεδρίαση αυτή, όντας υπουργοί και εκτός, μάλιστα, κυρία Κουντουρά και εκτός Ελλάδος. Σε αυτό λοιπόν θα πρέπει, μετά από αυτή τη συνεδρίαση, ο κύριος Καμένος έκανε ένα tweet, στο οποίο ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης από τους ΑΝΕΛ προς την κυβέρνηση και ότι η μόνη περίπτωση να τεθεί ζήτημα εμπιστοσύνης είναι αν συνδεθεί η εμπιστοσύνη με το θέμα της ονομασίας της ΦΥΡΟΜ. Όμως και εκεί διευκρίνησε και εκεί επεσήμανε ότι την απόφαση δεν θα την λάβει ο ίδιος προσωπικά, αλλά τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Και ήδη έχουμε το προήκασμα, ποια είναι η διάθεση στα αρμόδια, ποια είναι η πολιτική άποψη στα αρμόδια όργανα του κόμματος όπως το ζήτημα της εμπιστοσύνης, της άρσης εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Η πλειοψηφία των ηγετικών στελεχών των ΑΝΕΛ είναι εναντίον της άρσης εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Δείχνει εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση, για να το πω με θετικό τρόπο. Μετά από αυτό, υπάρχει προφανές, μετά από αυτή την εξέλιξη, είναι προφανές ότι υπάρχει στην κυβέρνηση μια ικανοποίηση. Να σημειώσω επίσης ότι ακόμα και ο κ. Ζουράρης, που θα καταψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών σε ένα μεγάλο κείμενο το οποίο ανέρτησε σήμερα και μάλιστα σε καθαρέβουσα και με ψηλές και με βασίες και με περισπομένες, σε πολιτονικό ακριβώς, αναφέρει στο ιστερόγραφό του και κάνει λόγο για διαρκή και πλήρη στήριξή του προς την κυβέρνηση μέχρι λήξεως της εντολής της. Πάντως, Κώστα, όλο αυτό που περιγράφεις, αν δεν λέγεται απώλεια ελέγχου του κόμματος, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ακριβώς έτσι λέγεται. Εφόσον αληθεύουν οι πληροφορίες αυτές και τις έχουμε δεδομένες από αρκετές πηγές, είναι προφανές ότι ο κ. Καμένος έκανε μια πρόταση προς το κόμμα του απέρριψε την πρόταση αυτή. Υπενθυμίζω για δεύτερη φορά ότι πηγές του κόμματος λένε ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς οφείλουμε να καταθέσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε. Μετά από αυτό, είναι προφανές ότι στην κυβέρνηση υπάρχει μια ικανοποίηση, διότι τουλάχιστον προς το παρόν, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχουμε μια κυβερνητική κρίση. Υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Τσίπρας, στη συνέντευξή του, που έβεσε στο Open, είπε ότι ότι πολιτικό ζήτημα υπάρχει εφόσον κάποιος αμφισβητήσει την εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα δεν συνέβη και ο κύριος Καμένος δείχνει διάθεση να μην το συνεχίσει. Άρα, μέχρι τώρα φαίνεται ότι έχουμε ότι παγώνουν όλα τα σενάρια. Βεβαίως, ο κύριος Καμένος πολλές φορές έχει δείξει ότι μπορεί να είναι ένας απρόβλεπτος πολιτικά παίχτης. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εβδομάδα. Πολλό δε μάλλον, με δεδομένο ότι απόψε τελειώνει και η συμφωνία των Πρεσπών και άρα το μπαλάκι της επικύρωσής της έρχεται στην Αθήνα. Τώρα, μας περιέγραψες πλήρως την μάχη που έχασε σήμερα ο κύριος Καμένος, τη μάχη που έδωσε στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας και την έχασε. Όμως ο κύριος Καμένος, αν δεν απατώμε, σήμερα έδωσε και άλλη μια μάχη στην Ολομέλεια, στη Βουλή τέλος πάντων, μία μάχη που αφορά στην περίφημη τροπολογία για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα και μία μάχη η οποία φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια και τη Δευτέρα, έτσι. Ναι, θα συνεχιστεί αυτή, αν και από ό,τι φαίνεται ο κύριος Καμένος κέρδισε αυτή τη μάχη και μάλιστα έδωσε και προανήγγειλε με έναν τρόπο το γεγονός ότι δεν θα έφεται ζητήματα που να αφορούν τη συνοχή της κυβέρνησης. Ποια είναι η ιστορία? Είχαμε μια εκκρεμότητα από μια τροπολογία που είχε καταθέσει ο κύριος Καμένος και η οποία αφορούσε τα αντισταθμιστικά για τα F-16.
είναι γύρω στα 260 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία είναι να φτάσουν να κατευθύνουν σε ελληνικές εταιρείες, κυρίως προς την ΕΑΒ, κατά 70% στην ΕΑΒ, αλλά και σε ιδιωτικές ελληνικές εταιρείες που ασχολούνται με τις προμήθειες και τους εξοπλισμούς. Ο κύριος Καμένος, λοιπόν, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Νέα Δημοκρατία, δια του κυρίου Τασούλα, είπε ότι αποχώρησε από τη συνεδρίαση, καταγγέλλοντας, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Καμένο ως απερχόμενο και ένα αποδρομή υπουργό, και είπε ότι εμείς θα γυρίσουμε να ενημερωθούμε από τον καινούργιο υπουργό όταν πρόκειται να τοποθετηθεί στη θέση του. Η απάντηση του κυρίου Καμένου, η οποία προκάλεσε εντύπωση, είναι πως ούτε παραιτήθηκε, ούτε έχει παραιτηθεί, ούτε τελεί υποπαραίτηση, και επίσης πρόσθεσε ότι ούτε και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προδικάσει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στα Σκόπια. Αυτό έγινε περίπου το μεσημέρι. Στη συνέχεια, να υπογραμμίσουμε ότι όλα τα κόμματα καταδίκασαν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία ήταν από τα κόμματα τα οποία προκάλεσαν ονομαστική ψηφοφορία για αυτή την τροπολογία και ζήτησαν και ενημέρωση της Βουλής για την τροπολογία αυτή. Και όταν έγινε, συνεκλήθησαν οι αρμόδιες επιτροπές για να ενημερωθούν. Η Νέα Δημοκρατία αποχώρησε από τις επιτροπές. Όλοι καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Μάλιστα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ξηδάκης, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι αναλώνεται σε μια διαρκή μόχλευση προς ανομαλία. Δηλαδή, ότι διαρκώς παράγει μια ανομαλία στις διαδικασίες και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η συνεδρίαση, έγινε η συνεδρίαση, υπήρξε ενημέρωση και από τη Lockheed, την εταιρεία η οποία θα κάνει την αναβάθμιση των F-16, και από την ΕΑΔ, και έγινε και κλειστή ενημέρωση και ανοιχτή ενημέρωση. Ακούσαμε και εμείς, δηλαδή, αρκετά πράγματα. Η ενημέρωση αυτή θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, και το μεσημέρι της Δευτέρας στις 12 η ώρα έχει προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία. Στην οποία προφανώς ψηφοφορία ο κύριος Καμένος, αν τα πράγματα πάνε με γραμμικό τρόπο, έτσι όπως φαίνεται ως τώρα, δεν θα είναι μόνος του, θα έχει και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξουν και να επισφραγίσουν αυτήν την τροπολογία. Προφανώς αυτό υπάρχει, έτσι. Προφανώς είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι η κατεύθυνση. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ άκουσαν, δεν τοποθετήθηκαν. Άκουσαν και έφεσαν και ερωτήματα, ακούσαν και τους φορείς, οπότε θα δούμε και την Δευτέρα κατά πόσο πίστηκαν ή δεν πίστηκαν. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία με το ζήτημα εμπιστοσύνης εκ μέρους του κυρίου Καμένου προς την κυβέρνηση και με την τροπολογία πάνε χέρι-χέρι, πάνε παράλληλα, πάνε μαζί, δηλαδή. Άρα από εκεί και πέρα το κλίμα στη Βουλή, είπαμε τη Δευτέρα περιμένουμε αυτήν την κοινοβουλευτική μάχη για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Από εκεί και πέρα κλίμα στη Βουλή υπάρχει για τις επόμενες κινήσεις του Πάνου Καμένου? Εσύ μπορείς να κάνεις κάποια πρόβλεψη, τι βλέπεις να γίνεται? Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο κύριος Καμένος δεν πρόκειται να ψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών και δεν μπορεί να αλλάξει μια άποψη η οποία είναι πάρα πολύ. Τον χαρακτηρίζει πολιτικά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να περιμένουμε και όταν έρθει η συμφωνία των Πρεσπών προς κύρωση στη Βουλή. Τότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την αντίδραση του κυρίου Καμένου. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι η βασική ερμηνεία από το tweet του πριν από λίγη ώρα είναι ότι από τη στιγμή που ο ίδιος διαβεβαιώνει πως δεν τίθεται θέμα εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αν αυτό που λέει μείνει σε αυτό, τότε δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν θα αποσύρει όμως και την εμπιστοσύνη του, έτσι. Τα οποία προσπαθεί να επιλύσει ο κύριος Καμένος. Ναι, αυτό δηλώνει το tweet. Αυτή όμως είναι η στάση, η δήλωση του κύριου Καμένου στη σημερινή συγκυρία. Όπως η συγκυρία αυτή διαμορφώθηκε από την εκκρεμότητα της ψηφοφορίας στα Σκόπια και κυρίως από το γεγονός ότι έδωσε μία μάχη στο κόμμα του και την έχασε. Οπότε βλέπουμε ότι ο κυβερνητικός εταίρος, ο μικρός κυβερνητικός εταίρος εντός εισαγωγικών, κερδίζει χρόνο. Απ' την άλλη πλευρά, επαναλαμβάνουμε ότι η εμπλοκή στα Σκόπια έχει λυθεί. Ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση στην Βουλή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την τελική ψηφοφορία, με ανώτατες κυβερνητικές πηγές που είναι κοντά στον Ζόραν Ζάεφ να δηλώνουν, να αφήνουν να διαρρεύσει προς τους δημοσιογράφους ότι έχουν βρεθεί 80 και ότι οι δύο αλβανόφωνοι έχουν πιστεί
και θα ψηφίσουν κανονικά. Ούτως ή άλλως, μία από τις ψηφοφορίες που θα περάσει, μία από τις τροπολογίες που θα περάσει, θα είναι και η περίφημη αποσύνδεση της ηθαγένειας από την εθνικότητα, κάτι που αποτελεί και ένα από τα βασικά επιχειρήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Κατά συνέπεια, όσο και αν σήμερα δεν είχαμε τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που όλοι περιμέναμε, όσο και αν σήμερα δεν έγινε αυτή η συνάντηση Τσίπρα-Καμένου, το μόνο βέβαιο είναι ότι σε λίγη ώρα από τώρα, Κώστα Πουλακίδα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, φαίνεται ότι τα ψέματα θα έχουν τελειώσει για όλους και θα πρέπει όλοι και όλες να πάρουν και τις τελικές τους πια αποφάσεις, έτσι. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι όλοι θα τεθούν προ των ευθυνών τους, είναι κάτι το οποίο, των πολιτικών ευθυνών τους απέναντι στη χώρα, και αυτό είναι κάτι που ο Πρωθυπουργός το υπογράμμισε στην πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη. Και ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα αναλάβει ο ίδιος το βάρος της ευθύνης και είπε ότι και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όλοι οι βουλευτές θα κληθούν να αναλάβουν για αυτό το δικό τους βάρος, το οποίο είναι βεβαίως διαφορετικό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για, για την πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν έντονων πολιτικών ζυμώσεων έρχεται μπροστά μας και θα ακολουθήσει μια ακόμη κρισιμότερη. Και μετά το Σαββατοκύριακο θα έλεγα, θα ακολουθήσουν και άλλες μέρες που θα έχουμε, πολιτικές ζυμώσεις. Έτσι ακριβώς, ούτως ή άλλως είναι ρευστά και τα μαθηματικά της Βουλής. Είδαμε ανατροπές και το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, στην περίφημη πλειοψηφία των Πρεσπών, μέχρι πριν ένα μήνα συγκαταλεγόταν και ο κύριος Θεοχάρης. Εν τέλει, ο κύριος Θεοχάρης αποφάσισε να βάλει στην άκρη τις απόψεις του και να μετεγγραφεί στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω, κινητικότητα την άλλη εβδομάδα μπορεί να δούμε έντονη, έτσι. Σε κάθε περίπτωση. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να έχει στο μυαλό του κόσμου είναι ότι μιλάμε για δύο πλειοψηφίες. Μία πλειοψηφία η οποία θα στηρίξει τη συμφωνία των Πρεσπών και από ό,τι φαίνεται θα την κυρώσει και θα είναι και ευρύτερη, και μία δεύτερη συμφωνία και μία δεύτερη συνόμη πλειοψηφία η οποία θα αφορά την κυβερνητική πορεία, την κυβέρνηση, την πλειοψηφία που θα στηρίζει τον βουλευτή, που θα στηρίζει την κυβέρνηση από εδώ και πέρα. Το χαρακτηριστικό που θα έχει αυτή η νέα πλειοψηφία εφόσον χρειαστεί να προκύψει, θα είναι ότι θα είναι πολιτικά περισσότερο ομογενοποιημένη, δηλαδή πιο κοντά πολιτικά. Και ταυτοχρόνως με τις δύο πλειοψηφίες έχουμε και τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες υπατμών, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία κόμματα και τρεις πολιτικοί αρχηγοί που είναι αντιμέτωποι με το σοβαρό ενδεχόμενο να διαλυθεί η κοινοβουλευτική τους ομάδα. Έτσι. Έχουμε τις γνωστές διαφωνίες στο ποτάμι, το οποίο ποτάμι έχει 6 βουλευτές και αν υπάρξουν αποχωρήσεις ή διαγραφές και πέσει κάτω από τους 5, τότε θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική του ομάδα. Οριακά, ακόμη περισσότερο οριακά, είναι τα πράγματα στην Ένωση Κεντρών με μόλις 5 βουλευτές, για το λόγο αυτό εξάλλου και ο κύριος Λεβέντης και νάθελε, που μάλλον ήθελε, δεν μπορεί να διαγράψει τον κύριο Σαρίδη, ο οποίος υπερψήφισε τον προϋπολογισμό πριν 15 μέρες. Και επίσης, ζόρικα είναι τα πράγματα και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Εκεί μπορεί να είναι οι βουλευτές 7, δηλαδή 2 πάνω από το όριο. Όμως, αν σκεφτεί κανείς ότι 6. Μόνο 2 είναι με τον κύριο Καμένο. Οι βουλευτές στους ανεξάρτητους Έλληνες είναι 6. Είναι 6. Άρα και εκεί τα πράγματα είναι οριακά, καθώς με τον κύριο Καμένο, στο πλευρό του κυρίου Καμένου, είναι μόνο ο κύριος Κατσίκης, έτσι. Και η κυρία Τσαρουχά. Όχι, είναι. Συγγνώμη. Με συγχωρείς, έκανα λάθος. Είναι 7. Στο πλευρό του κύριου Καμένου είναι ο κύριος Κατσίκης και η κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά. 100% συμφωνούν μαζί του και στο θέμα των Πρεσπών και στο ζήτημα της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Και επίσης υπάρχουν ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ο οποίος έχει πει ότι θα ψηφίσει και τη συμφωνία των Πρεσπών και θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Υπάρχει ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος φαίνεται να μην ψηφίζει τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά να δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Υπάρχει ο κύριος Ζουράρης, ο οποίος έχει την ίδια ακριβώς στάση και το έχει δηλώσει. Βέβαια. Λέει όχι στη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά ναι στη συνέχιση της κυβερνητικής πορείας. Και υπάρχει και η κυρία Κουντουρά που φέρεται, γιατί δεν έχει μιλήσει ακόμα δημόσια, να είναι θετική και για τη συμφωνία των Πρεσπών και για την πορεία της, για τη συνέχεια της πορείας της κυβέρνησης. Επομένως, έτσι διαμορφώνεται το κλίμα. Να ξέρεις ότι πάντως και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, στους οποίους αναφέρθηκες, ο κύριος Καμένος, ο κύριος Θεοδωράκης και ο κύριος Λεβέντης, έχουν στο μυαλό τους ως πρώτο στοιχείο προστασίας τους το ότι θα πρέπει να έχουν πάντα 5 βουλευτές για να συνεχίσουν να έχουν
τα ωφέλη, τα προνόμια του Προέδρου, του Αρχηγού μιας κοινοβουλευτικής ομάδας εδώ στη Βουλή. Σημαίνει δηλαδή ότι θα μπορούν να μιλάνε σε όλες τις πολιτικές συζητήσεις όποτε εκείνοι θέλουν και να συμμετέχουν στις προημερησίες συζητήσεις που διεξάγονται στη Βουλή. Αυτό είναι το οποίο τους ενδιαφέρει και γι' αυτό το λόγο έχουν και αυτή την ανεκτική στάση απέναντι στις πραγματικά πολύ μεγάλες διαφωνίες και κομβικές διαφωνίες που υπάρχουν στο εσωτερικό του κόμματός τους. Είναι προφανές ότι τα δύο μεγάλα κόμματα στριμώχνουν τα μικρότερα κόμματα. Συμπιέζουν ναι. Στα όρια πια της κοινοβουλευτικής τους δύναμης. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες ότι έτσι και υπάρξει διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας, αν δηλαδή κάποιο κόμμα μείνει με λιγότερους από 5 βουλευτές, τότε ο πρόεδρός του θα είναι ένας απλός ανεξάρτητος βουλευτής, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και ίσως έτσι να εξηγείται και ότι σήμερα ο κύριος Καμένος τράβηξε ο ίδιος το χειρόφρενο των πολιτικών εξελίξεων, αποφασίζοντας και τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα να αναβάλει και να μην προβεί σε κάποια δήλωση, δέσμευση ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση κλπ. Βεβαίως το ενδιαφέρον, και να κλείσουμε με αυτό, είναι η υψηλού πολιτικού ρίσκου κίνηση του Σταύρου Θεοδωράκη να προαναγγείλει ότι θα υπάρξει θέμα κομματικής πειθαρχίας στη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως τουλάχιστον είπε ο αντιπρόεδρος του κόμματος, τον κύριο Μαυροτάς, σήμερα σε συνέντευξή του. Τον περιμένουμε και εδώ στο στούντιο του Κόντρα σε λιγάκι για να τα πούμε ούτως ή άλλως και πιο αναλυτικά. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα Πουλακίδα, προφανώς κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ακτινογραφία των ρευστών συσχετισμών στην Βουλή. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, εμείς είπαμε ότι σήμερα όλη μέρα από το πρωί υπήρξε έντονο παρασκήνιο, υπήρξαν διαστάσεις θρίλερ στις πολιτικές διεργασίες. Φτάσαμε τώρα στο να έχουν παγώσει όλα, φτάσαμε στο να αποσυνδέει ο κύριος Καμένος την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως, επειδή από το πρωί έχουν γίνει πολλά, πάμε να δούμε τι ακριβώς προηγήθηκε. Μένουμε στο θέμα, πάμε να ξεκλειδώσουμε όλα τα στοιχεία με τη βοήθεια των συναδέλφων μας, του Φίβου Κλαβιανού και του Φώτη Καρίδα που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πριν αρχίσουμε τα σχόλια, κουβεντιάσουμε πού πάνε τα πράγματα, Φίβο, είχαμε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και κυβέρνησης. Σε σχέση πάντα με την τελευταία εξέλιξη, τον κύριο Καμένο που λέει ότι δεν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για αυτοξευτελισμό, αυτοεξευτελισμό. Σύμφωνα με το λεξικό, είναι το τελευταίο στάδιο της αυτοταπείνωσης, το οποίο περιέρχεται κάποιο συνειδητά ή ασυνείδητα μέσω της πλήρους απώλειας της υπολήψεώς του, αφιερωμένο και στους δύο. Προφανώς οι δύο είναι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Άμεση αντίδραση με non-paper από το Μαξίμου. Αυτοεξευτελισμός είναι να έχεις υιοθετήσει το επιχείρημα της Χρυσής Αυγής περί συναλλαγής και να δηλώνει έκπληκτη ολόκληρη η Ευρώπη. Αυτοξευτελισμός είναι να αυτοχαρακτηρίζεται προοδευτικός και η ΦΑΣ να χαρακτηρίζει το κόμμα σου εθνικιστικό, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Αυτοξευτελισμός είναι να προδίδει όλη η Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από τον Βέμπερ μέχρι τον Μπροκ ότι δεν έχεις πρόβλημα με τη Συμφωνία των Πρεσπών και εσύ να συνεχίζεις να κάνεις τον Μακεδονομάχο. Και τέλος, αυτοξευτελισμός είναι να σε αδειάζει δημόσια η Γερμανίδα καγκελάριος για τις ανοησίες περί συναλλαγής και εσύ να δηλώνεις ικανοποιημένος από τις δηλώσεις της. Τώρα, αυτά ως προς το πολιτικό πινκ-πονγκ. Πάμε να δούμε λίγο την ουσία του θέματος. Καταρχάς, εσύ τι βλέπεις να γίνεται? Όποιος τολμήσει να πει ότι ξέρει ποια θα είναι η τελική στάση του κυρίου Καμένου, δεν είναι απλά πολιτικός αναλυτής, είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Τσίπρας στις προάλλες, ότι δεν περπατάω πάνω στη θάλασσα, ναι. Πάνω στη λίμνη, τέλος πάντων. Νομίζω ότι ο κύριος Καμένος συνειδητοποίησε τις προηγούμενες μέρες και ακόμα περισσότερο σήμερα ότι έχει μόνο τους δύο που ανέφερε προηγουμένως ο Κώστας Πουλακίδας, κοινοβουλευτική του ομάδα. Η υπόλοιπη ομάδα του, όχι μόνο η κοινοβουλευτική, αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη του, είτε είναι υπουργοί, αλλά και γενικότερα η μεσαία στελέχος των ΑΝΕΛ, είναι αναφανδόν υπέρ του να μείνουν στην κυβέρνηση και να συνεχιστεί το έργο της κυβέρνησης. Και πολλοί από αυτούς κιόλας πιστεύουν ότι πρέπει να ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Ο ίδιος έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον τόνο για αυτό το θέμα και έχει αυτοεγκλωβιστεί. Να δούμε τώρα τις επόμενες ώρες πώς και συναισθηματικά θα αντιδράσει ενδεχομένως ο ίδιος στο άκουσμα της επικύρωσης από το Κοινοβούλιο στα Σκόπια. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε τη στάση του. Από το Μαξίμου, εγώ βλέπω ότι κάνει ότι
προσπαθεί να αποδεχτεί ότι ο Καμένος έχει γυρίσει οριστικά στην προτέρα στάση του, δηλαδή στο ότι δεν, αυτή που είχε εκφράσει τελευταία φορά στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι δεν θα φύγει από την κυβέρνηση, δεν θα αποσύρει τη στήριξή του στην κυβέρνηση. Ενδεχομένως να φύγει μόνο από υπουργός και όσοι υπουργοί θέλουν να τον ακολουθήσουν. Ήταν και αυτό κυρίαρχο στοιχείο της συνεδρίασης σήμερα των ΑΝΕΛ. Δεν θέλουν καν οι υπουργοί του να φύγουν από τις υπουργικές τους θέσεις. Δεν νομίζω ότι είναι καρεκλοκένταυροι. Έχουν ανοίξει τραχανά στο μέρος που είναι. Mm-hmm. Υπάρχουν συγκρούσεις. Τον κρατικό μηχανισμό αυτής της κυβέρνησης. Δεν είναι εύκολο να αφήσει τη δουλειά του στη μέση. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που πρέπει κανείς να πει. Αυτή είναι η ανάλυση. Πρέπει να περιμένουμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η αντίδραση του κυρίου Καμένου. Προφανώς, ο καταλήτης αυτής της αντίδρασης είναι το σκληρό δίλημα που βάλε ο Πρωθυπουργός προχτές. Που είπε ότι εγώ έχω πάρει τις αποφάσεις μου, πρέπει να ψηφιστεί αυτή η συμφωνία, είναι εθνικά συμφέρουσα, θα την καταθέσω στη Βουλή. Αν κάποιος αποσύρει την εμπιστοσύνη του, θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Αν το πάμε λίγο πιο μακριά. Mm-hmm. Υπάρχει όχι ένας απλά παίχτης στο πόκερ που είναι κυρίαρχος, που είναι ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι είναι ατυχής ο χαρακτηρισμός. Ο σωστός χαρακτηρισμός είναι ότι υπάρχει ένας πολιτικός, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο και άμεση επαφή με τον κόσμο και τολμάει να ανοίξει τέτοια ζητήματα. Έχει ένα κόμμα συγκροτημένο mm-hmm. που τον στηρίζει, που το έχει μετρημένο καλά ότι θα το στηρίξει, το ακούει και ξέρει στη δύσκολη στιγμή θα το στηρίξει. Δεν έπαιξε κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ήταν το μόνο κόμμα που ήταν ξεκάθαρο. Και αυτό παρότι υπάρχουν βουλευτές, ειδικά εκλεγόμενοι στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν περνάνε και τάκα τις καλύτερες τους μέρες όταν πηγαίνουν για την περίφημη μάχη του καφενείου στις περιφέρειές τους. Αλλά τον χειροκροτήσανε 2 ώρες mm-hmm. στη Βουλή όταν απάντησε στον κύριο Μητσοτάκη και του είπε ότι εφόσον είναι αποτέλεσμα συναλλαγής. Η μη περικοπή των συντάξεων, τότε γιατί την ψηφίζεις. Mm-hmm. Και δεν μπορείτε πλέον να μας κάνετε εσείς τους Μακεδονομάχους και εμείς να λύνουμε ένα θέμα που δημιουργήσατε εσείς πριν από 27 χρόνια. Δύο λεπτά το κρυνοκροτάγανε όρθιοι. Λοιπόν, είναι ένα, και όλο αυτό έχει μια σημασία, γιατί δεν είναι ένα τζογάρισμα, είναι η άποψη ενός πολιτικού mm-hmm. που έχει πάρει απόφαση να λύνει τα προβλήματα με βάση το πιστεύω του. Φώτη Καρύδα, επειδή έχεις και εσύ ρεπορτάζ και σε σχέση με τις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε σχέση με τα διαμυθέντα σήμερα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτητών Ελλήνων, νομίζω ότι αυτό που υπέστη, ας το πούμε έτσι, ο Πάνος Καμένος, στη γλώσσα της αεροπλοείας, όταν μιλάμε για αεροπλάνα, λέγεται απώλεια στήριξης. Κοιτάξτε, το τελευταίο δεκάλεπτο που είμαστε εδώ μπορεί ο Πάνος Καμένος να έχει αλλάξει πάλι άποψη mm-hmm. και να μην το ξέρουμε. Έτσι. Θα το δούμε. Αν έχετε ανοιχτό το tweet, μπορεί να δείτε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι έχει χάσει τη σοβαρότητά του. Αυτό που έχει χάσει περισσότερο ο κ. Καμένος είναι η σοβαρότητά του. Και από εκεί και πέρα απορώ πως ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι συνομήλικός μου, πώς αντέχει όλη αυτή την ιστορία και αν και εφόσον θέλει πραγματικά να έχει και ένα πολιτικό μέλλον που ένας άνθρωπος αυτήν την ηλικία σου λέει ότι εγώ και αύριο θέλω να είμαι στα πράγματα, δεν έχει ακόμα αντιληφθεί ότι ένας πολιτικός κύκλος που έχει ανοίξει έχει κλείσει. Έχοντας δίπλα του τον κύριο Καμένο και μην έχοντας τελικά την δεδηλωμένη, γιατί κανένας δεν μπορεί να μας πει ποιοι είναι αυτοί οι 151 βουλευτές που στηρίζουν αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση. Εντάξει, δεν έχουν φύγει ΑΝΕΛ πάντως μέχρι τώρα. Το ζήτημα όμως είναι όταν δύο κόμματα βρίσκονται μαζί, βρίσκονται mm-hmm. γιατί έχουν κάποιες κοινές προγραμματικές, αν το θέλεις, συμφωνίες. Εδώ βλέπουμε ότι πια αυτό το πράγμα δεν υφίσταται, έχει σταματήσει να είναι στο τραπέζι το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησαν. Και να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ, ότι οι άνθρωποι, οι βουλευτές των ΑΝΕΛ ανταλλάσσουν το βασικό κομμάτι που έχει το καταστατικό του κόμματός τους με υπουργικές καρέκλες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να παραμένουν στην κυβέρνηση όταν το βασικό στοιχείο των ΑΝΕΛ που είναι το κομμάτι της Μακεδονίας και ο αρχηγός τους το λέει και το ξαναλέει να το ανταλλάσσουν. Εκεί ο κύριος Καμένος έχει χάσει τα πάντα από το κόμμα του. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα, ξέρετε κάτι, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο κύριος Καμένος και ίσως δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει και όλους. Εδώ πρέπει να μας ενδιαφέρει η χώρα μας. Και πρέπει και ο Πρωθυπουργός να επιλέξει αν είναι Πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ή Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Πρέπει να κάνει και να έχει πολιτική αξιοπρέπεια. Εάν αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει τη δεδηλωμένη, πρέπει άμεσα να πάει σε εκλογές. Γιατί αν δεν πάει άμεσα σε εκλογές, θα έχει προσωπικό πολιτικό εξευτελισμό. Ο Φώτης έχει ένα δίκιο στο ότι αυτές οι συνεχείς μετατοπίσεις του κυρίου Καμένου mm-hmm. όντως κάνουν κακό και στο προφίλ του Πρωθυπουργού, Βέβαια. Του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι, συνεργάζεται μαζί του επί 4 χρόνια. Έχει δίκιο σε αυτό ο Φώτης. Ωστόσο, πρέπει να το πάμε λίγο βαθύτερα. Δεν υπήρχαν εναλλακτικές
για αυτόν τον Πρωθυπουργό για να βγάλει τη χώρα από την κρίση σε άλλα κόμματα. Να το πούμε όμως, το λέει ο κόσμος στα καφενεία. Αν είχε συνεργαστεί με το Πασόκ, με το Κινάλ τώρα, θα είχε πέσει. Αυτό ακόμα περισσότερο δεν καθιστά τη Νέα Δημοκρατία να έχει συγκεκριμένη άποψη. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει πάρα πολλές φορές την αντίθετη άποψη από το ΣΥΡΙΖΑ με τον πιο οξύ τρόπο και τελικά διαμορφώνει έτσι τη δική της θέση. Αυτό δεν είναι υπεύθυνη στάση. Και επειδή υπόθηκε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια ξεκάθαρη. Όχι, ήταν υπέρ μιας λύσης με σύνθετη ονομασία που δεν περίμενε καν ότι θα υπάρχει συνταγματική αλλαγή. Δεν το περίμενε κανείς στη χώρα αυτό. Αλλάζει συνταγματική αλλαγή. Αυτό που λέγεται για την εθνικότητα, την υπηκότητα, τη γλώσσα είναι αέρας κοπανιστός, γιατί προφανώς αν δεν άλλαζε το Σύνταγμα στο εσωτερικό του θα λεγόταν η Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτά τα έχουμε πει επανειλημμένως. Πάμε στο διακύβευμα. Πάμε στην ουσία. Ότι αν πιστεύει ότι δεν έχετε δηλωμένη και ότι είναι ένας νέος πολιτικός που δεν πρέπει να ξεφτιλίζεται. Ναι. Είναι πολύ απλό. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα και υπάρχει μια άλλη αντίληψη, πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να καταθέσει πρόταση μορφής. Αλλιώς, τότε τσάμπα προκαλεί τον Τσίπρα να το κάνει, είναι στην επιλογή του να το κάνει, αλλά δεν τολμάει να χρησιμοποιήσει το μόνο όπλο που έχει για να εμποδίσει. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρωθυπουργός. Αυτός κυβερνάει. Δεν μπορεί να περιμένει την αντιπολίτευση. Τον κύριο Καμένο να μην τολμάει να φύγει από το. Δεν μπορεί να περιμένει. Δηλαδή, αυτό το ακούω συνεχώς. Δηλαδή, αυτός ο οποίος κυβερνάει να περιμένει τι θα κάνει η αντιπολίτευση για να προχωρήσει. Εάν έχει σχέδιο, πρέπει να προχωρήσει. Το προχωράει όλο το σχέδιο. Και να πω και το εξής, ότι όταν λέμε για αυτοεξελισμό, δεν μπορεί πριν από χρόνια, όταν ήταν πάνω σε ένα άρμα το οποίο το καβάλισε, γιατί αυτή τη στιγμή του λείπει αυτό το άρμα, το οποίο ήταν η εθνική αγανάκτηση από πάρα πολύ κόσμο για την Τρόικα, για τη Μέρκελ, για όλα αυτά τα πράγματα, να λέει go back κυρία Μέρκελ. Και όταν ήρθε η Μέρκελ τότε στην Ελλάδα να λέει θα έρθει να συναντήσει τους μερκελιστές. Σήμερα τι έχει να πει που ο ίδιος υποδέχεται με χαμόγελα και αγκαλιά στην κυρία Μέρκελ. Τουλάχιστον από θέμα αξιοπρέπειας θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σοβαρός και πιο μετρημένος. Ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας, ναι, όπως πρώτη φορά που ήρθε Γερμανός πολιτικός και δεν βρήκε μισή επίπληξη να κάνει. Είπε μόνο θετικά λόγια. Αντιθέτως, ο κύριος Μητσοτάκης που είχε πει ότι η Μέρκελ αντάλλαξε τη Μακεδονία. Αμφιβάλλουμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει όλα τα χατήρια της κυρίας Μέρκελ. Τη στήριξε στο προσφυγικό. Τη στήριξε πάνω στο κομμάτι το οποίο ήθελε. Που ακυρώθηκαν. Οι συντάξεις που ακυρώθηκαν. Τι να πούμε σε αυτό. Η περικοπή τους. Η περικοπή τους. Δεν ήταν και το χατήρι, ήταν το αντίθετο. Ο κύριος Μητσοτάκης όφιλε να της πει ότι η κυρία Μέρκελ. Δεν χρωστούσε η κυρία Μέρκελ το ελάχιστο στον κύριο Τσίπρα. Όταν της προσέφερε αμέριστη βοήθεια στο προσφυγικό θέμα, αμέριστη βοήθεια στα κομμάτια. Η Γερμανία πήρε εκατομμύρια πρόσφυγες. Υπογράψαμε για πόσα χρόνια να είμαστε δεσμευμένοι. Μέχρι τους αρχαιολογικούς χώρους της έδωσε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν έχουν καμία σχέση. Σε τι είπε όχι. Όλα αυτά που από όλη αυτή την επανάσταση τώρα, την οποία ξεκίνησε. Πες μου ένα όχι και μία κόκκινη γραμμή που τήρησε ο κύριος Τσίπρας. Και δεν έχει αυτοεξευθελιστεί. Πες μου. Μία κόκκινη γραμμή. Να πάρουμε τον κύριο Τσίπρα όταν ζητούσε την ψήφο του ελληνικού λαού το 2015 και να τον πάρουμε και σήμερα. Πόσες κόκκινες γραμμές έχει αφήσει πίσω του. Η κουβέντα ξεκίνησε από το ότι ο Τσίπρας δεν έπρεπε να υποδεχτεί εδώ την κυρία Μέρκελ. Και εγώ λέω ότι η κυρία Μέρκελ ήρθε στην Ελλάδα, είπε πάρα πολύ καλά λόγια, δεν έκανε ούτε μία επίπληξη και έδωσε ένα σήμα στις διεθνείς αγορές ότι μπορούν να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Είναι η δαντά του κυρίου Τσίπρα να τον επιπλήξει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κουβεντιάζουμε είναι ότι εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει ότι αυτοεξευτελίζεται ο Τσίπρας και είναι τόσο ετοιμόρροφος. Δεν αυτοεξευτελίζεται. Αυτό λέω. Όταν έχει πει τόσα πράγματα. Να ολοκληρώσω το επιχείρημα. Εφόσον είναι τόσο σίγουρο ότι αυτοεξευτελίζεται και εσύ συμφωνεί μαζί του, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να προχωρήσει σε μια πρόταση μορφή και να καταρρεύσει ο Τσίπρας. Ο κυβερνήτης της χώρας δεν μπορεί να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή ούτως ή άλλως τη συζήτηση και τον απολογισμό της επίσκεψης Μέρκελ θα τον κάνουμε, εσύ Φώτη Καρίδα θα είσαι και παρόν στο μεθεπόμενο πάνελ. Να σας ευχαριστήσω προς το παρόν και τους δύο πάρα πολύ. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στην πρώτη πολιτική μας συζήτηση για απόψη. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Κόντρα τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη. Καλή χρονιά. Ας ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο για τις εξελίξεις σήμερα. Άλλα περιμέναμε. Υποτίθεται ότι θα ήταν μια κρίσιμη συνάντηση από την οποία θα φαινόταν και ποια είναι η σύνθεση της κυβέρνησης τέλος πάντων. Τελικώς φαίνεται ότι παγώνουν τα πράγματα. Κοιτάξτε, έχουμε δύο σημαντικά γεγονότα. Το ένα είναι αυτό που αφορά στην πλειοψηφία που διαμορφώθηκε στο κοινοβούλιο της Φιρό, της γειτονικής χώρας,
Πράγμα που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα απόψε το βράδυ θα έχουμε την τελική ψηφοφορία και θα λάβει η συνθήκη τον αναγκαίο κατά το εκεί σύνταγμα αριθμό ψήφων. Και το δεύτερο, έχουμε την εξέλιξη αναφορικά με τις δηλώσεις του επικεφαλής των ΑΝΕΛ, τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου. Εν αναμονή. Όσο όμως βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση αναμονής, θέλω να σας ρωτήσω, όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είδαμε χθες, ας πούμε, κάποια σπουδαία μηνύματα που έστειλε η κυρία Μέρκελ για την οικονομία, αφήνουμε στην άκρη τις πρέσπες. Όταν έχουμε έναν προγραμματισμό του τύπου αύξηση κατώτατου μισθού, κατάργηση υποκατώτατου, κάποια θετικά μέτρα οικονομικά, πόσο ακόμα μπορεί αυτή η κυβέρνηση ως σύνολο να παράγει εσωστρέφεια και να κρύβονται τα ουσιαστικά. Αυτά με τα οποία σε τελική ανάλυση ποντάρεται για να γυρίσει το κλίμα της δημοσκοπής και στην κοινωνία. Έχετε δίκιο, διότι σήμερα η κοινή γνώμη, όσο και η πολιτική επικαιρότητα, κυριαρχείται από αυτά τα οποία λίγο πριν αναφέρατε. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα τελειώσει αυτή η υπόθεση και θα αναδειχθούν τα μέτρα, θα αναδειχθεί το ουσιαστικό περιεχόμενο και η ποιότητα των μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση προς όφελος ενός πολύ μεγάλου τμήματος της κοινωνίας. Αλλά θα σας έλεγα, πρέπει ακόμη να αναδειχθεί, να καταδειχθεί και να αφομοιωθεί από τους Έλληνες πολίτες το γεγονός ότι η οικονομία μας πορεύεται με σταθερά βήματα. Mm-hmm. Βεβαίως με ταχύτητες που θα θέλαμε να είναι πολύ πιο γρήγορες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι ταχύτητες προόδου της ελληνικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά έσπασε το φράγμα των 30 δισεκατομμυρίων στις εξαγωγές. Έχουμε αυξημένες εξαγωγές. Έχουμε αυξημένο αποτέλεσμα τουριστικό. Mm-hmm. Για παράδειγμα, έχουμε στην κρουαζιέρα, και επιλέγω ένα συγκεκριμένο μέγεθος, της τάξης του 2,9 αύξηση το 2018... σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2017. Άλλωστε, αυτό σας αφορά άμεσα και ως αρμοδιότητα, γιατί νομίζω αυτό που λένε οι ειδικοί περί την κρουαζιέρα είναι ότι αν υπήρχαν στην Ελλάδα καλύτερες υποδομές στα λιμάνια για να μπορούσαν να υποδέχονται μεγάλα πλοία, όπως είναι τα κρουαζιερόπλοια, θα βλέπαμε πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι. Ναι, έχετε δίκιο. Σας λέω όμως ότι εντός του Ιανουαρίου, κατά πάσα πιθανότητα, θα αποτελεί νόμο του κράτους η περίφημη ρύθμιση για τις υποπαραχωρήσεις με διεθνείς διαγωνισμούς συγκεκριμένων δραστηριοτήτων των 10 μεγάλων λιμανιών της χώρας, με εξαίρεση βέβαια τον οργανισμό Λιμένα Πειραιός και τον οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης, που έχουν άλλο νομικό καθεστώς. Μιλάω για την Αλεξανδρούπολη, μιλάω για το Φίλιππος II στην περιοχή της Καβάλας, για το Βόλο, για το Λαύριο, για την Ελευσίνα, για τη Χαλκίδα, για την Πάτρα, για την Κέρκυρα, για τη Ρόδο, για την Ιγουμενίτσα. Πράγματι εκδηλώνεται τεράστιο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, από επενδυτές του εξωτερικού. Ας πάρουν μέρος στο πλαίσιο του διαγωνισμού, που επαναλαμβάνω θα είναι δημόσιος διαγωνισμός, για τις επιμέρους δραστηριότητες των λιμανιών μας. Άλλα λιμάνια προσφέρονται περισσότερο για κρουαζιέρα, μια και κάναμε την αναφορά, αλλά για μαρίνες, αλλά ως εμπορικοβιομηχανικά λιμάνια. Αυτά όλα είναι στοιχεία που δείχνουν ότι η ανάπτυξη προχωράει. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική οικονομία έχει βγει από ένα τούνελ, από ένα σκοτεινό τούνελ, και φεύγουμε τώρα από αυτό το τούνελ και έχουμε βάλει μπροστά την αναπτυξιακή διαδικασία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει, με άλλα λόγια, να πω ότι πρέπει όλα αυτά να αναδειχθούν. Και να αναδειχθούν όχι μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά για να καταγράψουν την πορεία μιας χώρας με ό,τι θα έχει ως αποτέλεσμα και ως συνεπακόλουθο μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Άρα, επειδή γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα ότι αυτό που λένε και οι οικονομολόγοι, ότι η μισή οικονομία είναι ψυχολογία, είναι κλίμα, όλο αυτό το κλίμα που δημιουργεί ο κύριος Καμένος, της αστάθειας, της αναταραχής κτλ., θα μπορούσε κανείς να πει ότι βλάπτηκε την οικονομία? Κοιτάξτε, την οικονομία δεν την βλάπτει. Απλώς αυτή την ώρα που μιλάμε, κατά κυριολεξία αυτές τις ώρες, πράγματι δημιουργείται μια εικόνα η οποία δεν αντιστοιχεί στο έργο το οποίο παράγει η κυβέρνηση. Και γι' αυτό σας είπα λίγο πριν, πιστεύω ότι σε λίγες ημέρες θα έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο. Και να σας πω και σε συνάφεια με αυτά που προανέφερα. Η επιλογή μας είναι να πάμε
σε εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου του 2019. Και έχω σχεδόν τη βέβαιη εκτίμηση ότι εκεί θα γίνουν οι εκλογές. Ανεξαρτήτως προθέσεων και τελικών πράξεων του κυρίου Καμένου. Βεβαίως, διότι εάν μιλάτε για το θέμα της ψήφου εμπιστοσύνης, ναι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, θα έρθει η σχετική διαδικασία στη Βουλή των Ελλήνων. Και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο, κατά πλειοψηφία και όπως ορίζει το Σύνταγμα, θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Είτε είναι ο κύριος Καμένος στην κυβέρνηση, είτε δεν είναι. Ως πολιτική εκτίμηση, επειδή ο κύριος Καμένος έχει κατά καιρούς δείξει ότι είναι απρόβλεπτος, αν μείνει σε αυτά που είπε σήμερα, ότι δηλαδή θέμα εμπιστοσύνης δεν τίθεται, πάβουμε να κουβεντιάζουμε από εβδομάδα για το συγκεκριμένο θέμα. Γι' αυτό σας είπα, επιτρέψτε μου τη διακοπή, γι' αυτό σας είπα λίγο πριν, ότι στις αμέσως προσεχείς ημέρες θα έχουμε ξεκαθαρισμένο το τοπίο. Κρατήστε όμως ότι η σταθερή επιλογή της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι να πορευθούμε με καθαρές, με διάφανες διαδικασίες και να ζητήσουμε την εμπιστοσύνη της Βουλής να εκφραστεί, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Οπότε, εγώ θέλω απλώς να σας ζητήσω την πολιτική εκτίμηση πριν προχωρήσουμε την κουβέντα. Αν ο κύριος Καμένος ή ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως θέλετε, πείτε, δεν το προσωποποιώ, συνεχίσουν αυτά τα μπρος πίσω, το ότι μια μέρα ρίχνω την κυβέρνηση, την άλλη δεν τη ρίχνω. Θα έχει, κατά τη γνώμη σας, έρθει η ώρα να ανακτήσει ο Πρωθυπουργός την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θέλω να πω, είναι κολακευτική εικόνα ενός Πρωθυπουργού, ο οποίος κοινοβουλευτικά στέκεται, να φαίνεται υποπροθεσμία από έναν υπουργό του. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά αυτό το ξεκαθάρισε, νομίζω, λίγες ώρες πριν, με τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ξεκαθάρισε πάρα πολύ καλά. Ξεκαθάρισε το τοπίο και είπε τι ακριβώς θα συμβεί. Και νομίζω ότι σαφέστερο τοπίο από αυτό που προδιέγραψε ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να υπάρχει άλλο. Εάν μεν ο κύριος Καμένος εμείνει σε αυτά που σήμερα λέει με τις ανακοινώσεις του μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πράγματα έχουν αντιμετωπιστεί. Ναι. Εάν συνοχιστούν οι παλινοδίες ή οτιδήποτε άλλο ή η άρνηση από την πλευρά του, τότε θα ισχύσει αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του, θα προχωρήσει στο να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Αν σε αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης 151 ψήφοι θετικές, δηλαδή εμπιστοσύνης, δεν υπάρξουν, η κυβέρνηση θα αντέξει να φέρει τις πρέσπες στη Βουλή? Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα οδηγήσει τη χώρα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε εκλογές, ούτως ώστε πρώτα να έχει νομοθετήσει τον κατώτατο μισθό κλπ. Οι πρέσπες πρέπει να είναι μέσα σε αυτές τις εκκρεμότητες που δεν θα θέλει να αφήσει η κυβέρνηση πίσω της. Η κυβέρνηση δεν θέλει να αφήσει τη συμφωνία των πρεσπών έξω από τις προτεραιότητές της και τις επιλογές της. Και τούτο γιατί, κύριε Μελιγκόνη, έχουμε σταθερή την άποψη ότι η συμφωνία των πρεσπών είναι εξαιρετικά σημαντική, συμφέρουσα και για τη χώρα μας και για τη γειτονική χώρα και συνολικότερα για την περιοχή. Θα σας έλεγα ότι είναι εξαιρετικά σημαντική για ολόκληρη την Ευρώπη. Θα οδηγήσει στην συνανάπτυξη, στην συνεργασία, σε μια περίοδο η οποία θα χαρακτηρίζεται από την ειρήνη και από καμιά άλλη αντιδικία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, πολύ δε περισσότερο. Όταν με εξαιρετική σαφήνεια έχουν αντιμετωπιστεί και τα ζητήματα της λεγόμενης εθνότητας ή και της γλώσσας. Έχουν περιληφθεί δύο συγκεκριμένες διατάξεις από τη γειτονική χώρα στην ρύθμιση που προωθούν με την ψήφο τους, ότι είναι Βόρεια Μακεδονία, ότι η ιδιότητα του πολίτη της Βόρειας Μακεδονίας δεν αποτελεί στοιχείο εθνότητας, και επίσης έχει περιληφθεί, άλλωστε ήταν και στην πρώτη ρύθμιση, αλλά έγινε και από εκεί περίτρανα αποδεκτό, ότι η γλώσσα είναι σλαβομακεδονική. Και μάλιστα με σαφήνεια έχει υποθεί αυτό το πράγμα. Τι άλλο είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα σε όλους εκείνους οι οποίοι αρνούνται ψήφο για τη συμφωνία των πρεσπών? Ένα είναι. Θέλουν να δημιουργήσουν για λόγους καθαρά μοιοπικούς, στενού κομματικού συμφέροντος, τα δύο στρατόπεδα των προδοτών της χώρας και των πατριωτών από την άλλη. Για να σας πω και μία εκτίμηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που στο όνομα του κομματικού συμφέροντος και σε άλλα κόμματα δεν θα ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ κατά βάθος αναγνωρίζουν ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι εξαιρετικά σημαντική και συμφέρουσα για τη χώρα. Και βλέπετε το τραγικό, να υπερτερεί το κομματικό
συμφέρον έναντι του εθνικού συμφέροντος. Τώρα, επειδή ξέρετε και πάρα πολύ καλά τα νομικά, με πάτε συνειρμικά στην πρόταση Κοτζιά περί μυστικής ψηφοφορίας ή ότι τέλος πάντων, αν ήταν μυστική η ψηφοφορία, θα ήταν πολύ πολύ διαφορετικά τα πράγματα για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κοιτάξτε, έχει μία λογική η πρόταση άποψη του κυρίου Κοτζιά. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά θα σας πω πάρα πολύ καθαρά ότι εγώ είμαι κατά των μυστικών ψηφοφοριών. Ο βουλευτής, με την εντολή που του έχει δώσει ο ελληνικός λαός, πρέπει να έχει την ευθύνη, την καθαρότητα και την ειλικρίνεια να ψηφίζει και φανερά και ονομαστικά. Τώρα, ως γενική πολιτική παρατήρηση, μήπως τελικά, εκτός από το γιατί ο καθένας από την αντιπολίτευση φοράει τη στολή του Μακεδονομάχου, μήπως τελικά και η πολιτική ζωή, αλλά και η κοινωνία, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, δεν ήταν ποτέ έτοιμη για μια σύνθετη ονομασία. Μήπως θέλω να πω, πολλοί είναι κολλημένοι στη γραμμή του 92 και όχι του Βουκουρεστίου του 2008. Κοιτάξτε, η ελληνική κοινωνία, όταν τορπιλίστηκε κατά κυριολεξία, mm-hmm. η κοινή γνώμη, ναι. με πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όταν πάρα πολλές φορές επενδύθηκαν στη μη λύση του προβλήματος δήθεν πατριωτισμοί, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπολογίζει κανείς ότι οι ευαισθησίες αυτές γίνονται πολύ μεγαλύτερες και πάρα πολλές φορές οι ευαισθησίες αυτές που έχουν μεγαλώσει μέσα από τις διαδικασίες που σας είπα στέκονται και αρνητικά στη λύση ενός προβλήματος το οποίο ταλαιπωρεί χρόνια ολόκληρα τη χώρα μας. Mm-hmm. Για να πάμε λίγο και στα θέματα σχέσεων με εταίρους και τα λοιπά. Πώς αξιολογείτε όσα είπε χθες η κυρία Μέρκελ για τη Συμφωνία των Πρεσπών? Ως πάρα πολύ σημαντικά. Και δεν αξιολογώ μόνον εκείνα που είπε αναφορικά με αυτή καθεαυτή την Συμφωνία των Πρεσπών, mm-hmm. αλλά αξιολογώ και όλα τα άλλα που είπε για την ελληνική οικονομία, για τη νέα πορεία της χώρας και βεβαίως γιατί έχει σχέση με το προηγούμενο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, ναι. εκείνο που είπε γεμάτη απορία ότι δήθεν ο ισχυρισμός του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς πήραμε την μη μείωση των συντάξεων για να ξεπουλήσουμε την υπόθεση των Πρεσπών. Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα. Αγγίζουν, αν θέλετε, έναν πολιτικό λόγο και έναν πολιτικό ισχυρισμό ο οποίος δεν μπορεί να γίνεται παραδεκτός ούτε καν θεσμικά. Mm-hmm. Πρόκειται για μια αντιπολίτευση η οποία έχει ξεπεράσει κάθε όριο, έχει γίνει αδυσόπιτη και θυσιάζει στο βωμό της αντιπολίτευσης ακόμη και την αλήθεια, η οποία αλήθεια είναι το συμφέρον της χώρας. Και αλήθεια είναι ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι σημαντική, είναι συμφέροντα για την Ελλάδα υπηρετεί και σε καμία περίπτωση ούτε εκχωρεί ούτε απεμπολεί εθνικά δικαιώματα. Τι κατά τη γνώμη σας σηματοδοτεί η Συμφωνία των Πρεσπών σε συνδυασμό με την κατάσταση κρίσης που υπάρχει με τους ΑΝΕΛ ως προς την αλλαγή της στρατηγικής στόχευσης, της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ? Έχουμε μεθαύριο την Κυριακή μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην οποία παίρνουν μέρος άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς, και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι ήταν για καιρό και στον κύκλο των υποστηρικτών, των πολιτικών φίλων, όπως θέλετε πείτε, των συνεργατών πολύ, του Κώστα Σιμίτη. Δηλαδή, όχι του λεγόμενου παλιού Πασόκ που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια ακριβώς. πολλά, των πλέον εξυγχρονιστών. Είναι οι πώς πολίτες, το βλέπετε εσείς? Είναι προοδευτικοί δημοκρατικοί πολίτες, mm-hmm. αυτοί που οργανώνουν την συζήτηση την Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, να μιλήσουν για τη Συμφωνία των Πρεσπών, οι οποίοι στέκονται όρθιοι και συνεπείς με την πολιτική ορθότητα. Αυτό είναι το σκοπούμενο. Αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν. Να μιλήσουν, αν θέλετε, απαλλαγμένοι από βαρύδια μικρού κομματικού συμφέροντος. Και μια και αναφερθήκατε ότι κάποιοι από αυτούς υπήρξαν και συνεργάτες του κυρίου Σιμίτη. Θα μου προλάβετε την επόμενη ερώτηση. Εμένα μου προκαλεί τεράστια εντύπωση το γεγονός γιατί ο κύριος Σιμίτης, ενώ ομιλεί για πάρα πολλά άλλα ζητήματα, πολλές φορές μετατρέπεται και σε Κασάνδρα για την εξέλιξη των οικονομικών της χώρας, mm-hmm. δεν μιλάει για αυτό το ζήτημα. Ένα ζήτημα για το οποίο στο παρελθόν, στο πρόσφατο, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, είχε διατυπωμένη την άποψη. Και έχει και ως πρωθυπουργός διεξαγάγει διαπραγματεύσεις επί τη βάση της σύνθετης ονομασίας. Ακριβώς. Λέγαμε πριν και για τις κομματικές γραμμές.
και είπατε, εκφράσατε την εκτίμηση ότι πολλοί βουλευτές άλλα θα ήθελαν να κάνουν στη Συμφωνία των Πρεσπών και άλλα θα κάνουν. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή τη στιγμή σήμερα έγινε γνωστό ότι με πρόταση της Κύπρου η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών που διαχειρίστηκε την προηγούμενη διαπραγμάτευση του Μακεδονικού, είναι υποψήφια για Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αν με βάση αυτή την υποψηφιότητά της, πρέπει κατά τη γνώμη σας να τοποθετηθεί ή αν βαραίνει παραπάνω το τι θα κάνει στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αναμφισβήτητα ναι. Αναμφισβήτητα ναι, διότι η ιδιότητα την οποία και το αξίωμα το οποίο διεκδικεί δεν μπορεί να είναι άσχετο, ξένο προς συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν σχέση με την Ευρώπη, με την ευρωπαϊκή πολιτική. Και κατά τούτο πρέπει και αυτή να ομιλήσει με την αναγκαία ειλικρίνεια και σαφήνεια επί του θέματος. Κάποιες φορές έχει μιλήσει. Κάποιες φορές ο λόγος της είναι περιορισμένος. Αλλά η καθαρότητα του λόγου και της θέσης είναι πάρα πολύ χρήσιμο στοιχείο για τον οποιονδήποτε. Πολύ δε περισσότερο για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος της χώρας. Τώρα, επιστροφή στα της κεντροαριστεράς. Δεν μιλάει ο κύριος Σιμίτης. Το κίνημα αλλαγής λέει, ναι, λέει εκλογές εδώ και τώρα, όχι σε όλα σε σχέση με το Μακεδονικό. Και βλέποντας τη σύνθεση της μεθαυριανής εκδήλωσης αλλά και το γεγονός του κύριος Τσίπρας που δεν το συνηθίζει, πάει να χαιρετήσει. Ναι, άρα δείχνει μία στήριξη, ας ακριβώς. Πούμε. Μπορεί κανείς να καταλάβει ότι επί 1-2 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στο τραπέζι διατυπωμένη την πρόταση για προοδευτική σύγκληση με το Κινάλ, τελικώς αφήνει το Κινάλ πίσω και ανοίγεται μόνο του στο κέντρο. Επειδή και εσείς μετέχετε στις διεργασίες και με την ενωτική κίνηση Ευρωπαϊκής Αριστεράς, έχετε και ένα λόγο παραπάνω και θα ήθελα την άποψή σας. Ναι, εγώ σταθερά υποστηρίζω και το υποστηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί ο προοδευτικός πόλος. Διότι, κύριε Μελιγκόνη, στη χώρα διαμορφώνονται δύο πόλοι, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Να εξηγήσω όμως. Άλλο δύο πόλοι και άλλο δικομματισμός. Δεν μιλάω για δικομματισμό. Ο προοδευτικός πόλος πρέπει να συνενώσει, στο επίπεδο των συγκλήσεων, των συνεργασιών, τις προοδευτικές δυνάμεις. Και μάλιστα, αν συνυπολογίσει κανείς και τι γίνεται στην Ευρώπη και αν θέλετε την επαπειλούμενη άνοδο της ακροδεξιάς, πρέπει να αντιληφθεί ότι η συγκρότηση του προοδευτικού πόλου είναι αναγκαία. Για όσους βέβαια καταλαβαίνουν ότι υπάρχει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην προοδευτική πολιτική και στη νεοφιλελεύθερη συντηρητική πολιτική, η οποία πολλές φορές αγκαλιάζεται και με ακροδεξιές επιλογές. Η ηγεσία του Κινάλ δυστυχώς επιλέγει έναν ανηλαίη πόλεμο κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει μέχρι του σημείου μάλιστα να ισχυρίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι προοδευτική δύναμη. Αλλά ξέρετε, το ξέρει και το ίδιο το Κινάλ, ή αν δεν το ξέρει, ας το αφουγκραστεί. Ο προοδευτικός πόλος διαμορφώνεται μέσα στην ίδια την κοινωνία. Και αυτός ο προοδευτικός πόλος που διαμορφώνεται μέσα στην ίδια την κοινωνία, ερήμην της ηγεσίας του Κινάλ, θα είναι πάρα πολύ ισχυρός, εξαιρετικά αποτελεσματικός και δημοκρατικά χρήσιμος και ωφέλιμος για τον τόπο και για την κοινωνία. Άρα μπορεί κανείς να πει ότι στο εσωτερικό του προοδευτικού χώρου υπάρχει μια επιμέρους διαχωριστική γραμμή που λέγεται αντισύριζα μέτωπο. Βλέπουμε ότι το κίνημα αλλαγής, το είπατε και νωρίτερα, έχει πάει στο δόγμα Βενιζέλου, στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς ο κύριος Σιμίτης διαπνέεται από αυτό, το περίφημο αφού το φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να είναι λάθος είναι. Επιτρέψτε μου τη διακοπή για να σας πω όχι μόνο αυτό το οποίο είπατε, αλλά λίγο καιρό πριν ακούσαμε και την έκφραση να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ από εκεί που ήρθε. Το θυμάστε. Ναι, βέβαια. Από πού ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ήρθε μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες. Δεν ήρθε μέσα από την προσπάθειά του και την συστηματικά αγωνιστική του παρουσία για την επίλυση προβλημάτων της κοινωνίας. Ξέρετε, είναι βαρύς ο λόγος να πάει από εκεί που ήρθε. Οι συνειρμοί είναι παρόντες και οδηγούν και σε άλλες σκέψεις. Κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριε Κουβέλη, σας ευχαριστώ πάρα εγώ, πολύ κύριε για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Επίσης. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Αναχώρησε από την Αθήνα η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής της. Ωστόσο, στις δηλώσεις της επί ελληνικού εδάφους, εγκομίασε την Ελλάδα για όσα πέτυχε, αναγνώρισε τη σκληρότητα των μέτρων που είχαν επιβληθεί στη χώρα μας. Επίσης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ως προς την επίλυση του Μακεδονικού. Ενώ σήμερα έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, επισκέφθηκε τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και πριν την αναχώρηση της, συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια συνάντηση που πολλοί χαρακτήρισαν παγωμένη.
Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την ροή του δελτίου μας, καθώς είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Πέρασε στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας η συνταγματική αναθεώρηση και η συμφωνία των Πρεσπών. Ο Αποστόλης Φουρνατζόπουλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Αποστόλη, τι έχει γίνει ακριβώς? Θα τον έχουμε σε λίγο. Οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, τρέχουν. Κατά επιβεβαιωμένες πληροφορίες, με 81 ψήφους, όπως βλέπετε και στον τίτλο μας, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στα Σκόπια. Αυτό σημαίνει ότι το μπαλάκι πλέον της Συμφωνίας των Πρεσπών θα κατέβει και στην Αθήνα από Δευτέρα. Πάμε τώρα στον Απόστολο Φουρνατζόπουλο. Αποστόλη. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Βόρεια Μακεδονία είναι το νέο όνομα της γειτονικής μας χώρας, αφού πέρασε με 81 ψήφους από το Σκοπιανό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Χρειάστηκαν πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις, καθώς ο Ζόραν Ζάιφ κατάφερε εξασφαλίσει τελευταία στιγμή τον μαγικό αριθμό των 80 και άνω βουλευτών, συμφωνώντας με το κόμμα Μπέσα, πρόκειται για αλβανικό κόμμα της αντιπολίτευσης. Τώρα στις 10 η ώρα θα κάνει και ένα διάγγελμα ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας Βόρειας Μακεδονίας. Πλέον και ολοκληρώνεται από την πλευρά των Σκοπίων οι συνταγματικές αλλαγές για να έρθει στη χώρα μας η Συμφωνία των Πρεσπών να ολοκληρωθεί και εδώ πέρα. Απόστολε Φουρνατζόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σου, για οτιδήποτε νεότερο, καθώς πλέον οι πολιτικές διεργασίες στην Βόρεια Μακεδονία πια τρέχουν. Θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Οι συνάδελφοι Φώτης Καρίδας και Αναστασία Γιάμαλη είναι μαζί μας. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Τώρα, βέβαια, είχαμε προγραμματίσει ότι θα κάνουμε τον απολογισμό της συνέντευξης Μέρκελ, της παρουσίας Μέρκελ, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή η εξέλιξη, η τελευταία, ότι δηλαδή ολοκληρώθηκε η συνταγματική αναθεώρηση, τελείωσε η Φιρόμ, η Βόρεια Μακεδονία πια, με την Συμφωνία των Πρεσπών, νομίζω ότι είναι αυτό που κυριαρχεί από εδώ και πέρα, έτσι. Ναι, Γιώργο, το εντυπωσιακό είναι ότι μέχρι και πριν λίγες ώρες διαβάζαμε σε όλα τα sites και σε όλα τα media outlets, εγχώρια και διεθνή, ότι υπάρχει εμπλοκή. Ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, ότι μάλλον ο Ζάεφ χάνει και δεν έχει την πλειοψηφία των 80, των 2 τρίτων δηλαδή που χρειαζόταν, φαίνεται ότι έχει 81. Το εντυπωσιακό είναι και το ευχάριστο είναι σε όλη αυτή την διαδικασία ότι με την Συμφωνία των Πρεσπών, και εδώ κολλάει και η χθεσινή επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ, μπαίνει ένα έμπρακτο τέλος στους εθνικισμούς, το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα ή μόνο την Βόρεια Μακεδονία, αλλά ούτε καν μόνο τα Βαλκάνια, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό το είπε και χθες η Άγγελα Μέρκελ, που καμία διάθεση δεν έχω εγώ να ευλογήσω τα γένια της, αλλά καθίσταται απολύτως σαφές ότι η περιοχή μας, η ευρύτερη περιοχή μας, μπαίνει σε μία νέα φάση. Επιβεβαιώνονται τα ρεπορτάζ που ήθελαν την Παρασκευή να τελειώνουν τα πάντα. Είναι σαφές ότι και οι βουλευτές της γείτονος δέχτηκαν πάρα πολλές πιέσεις και από τις δύο πλευρές, είτε για να καταψηφίσουν είτε για να υπερψηφίσουν. Είναι όμως πάρα πολύ ευχάριστο που νικά σε όλη αυτή την περίπτωση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής στην γειτονική μας χώρα, ένας πολύ έντιμος συμβιβασμός που βάζει αυτό που έλεγα και πριν, ένα έμπρακτο τέλος στους εθνικισμούς, και είναι σαφές από την τελική μορφή του κειμένου, που φαίνεται να παίρνει το τελικό κείμενο, ότι καταρρύπτεται σε τελική ανάλυση κάθε ανιστόρητο και εκτός πραγματικότητας ισχυρισμός από αυτούς που ακούγαμε εδώ και μήνες από όταν συζητήθηκε για πρώτη φορά από εκείνη την ιστορική πλέον συνάντηση των δύο αρχηγών στις Πρέσπες. Δεν υπάρχει ούτε θέμα με την εθνότητα, ούτε θέμα αλυτρωτισμών, ούτε θέμα μακεδονικής μειονότητας. Όλα αυτά φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν. Έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα η γειτονική μας χώρα. Αλλάζει το όνομά της, το σύνταγμά της και απαρνιέται ένα μέρος της σύγχρονης αφήγησης που είχε συγκροτήσει για την ιστορία της. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και για εδώ και νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει και στο Σαββατοκύριακο. Φώτη Καρίδα, τα Σκόπια τελείωσαν και για την Αθήνα πλέον αρχίζει να ισχύει η περίφημη φράση «Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα». Εγώ άκουσα έτσι με πάρα πολύ προσοχή τη συνάδελφο, η οποία ευχαριστήθηκε πάρα πολύ από την εξέλιξη αυτή, αλλά εγώ θα πω ότι είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος. Εγώ πιστεύω ότι δεν τελείωσε τίποτα. Τώρα αρχίζουν όλα. Είδαμε ότι οι προθέσεις του κυρίου Ζάεφ αλλά και των υπόλοιπων Σκοπιανών δεν είναι να ζήσουμε δίπλα-δίπλα ειρηνικά
και όμορφα. Φυσικά πέτυχαν κάτι πολύ μεγάλο. Πώς για την Πολωνία. Το είδαμε αυτό, ότι δεν έχει ειρηνικές προθέσεις. Προκλητικές δηλώσεις του κυρίου Ζάιφ και στα βίντεο τα οποία προσπαθούσε να πείσει τους Σκοπιανούς να ψηφίσουν αυτό το κομμάτι. Ένα σωρό ομάδες των Σκοπίων με προκλητικά βίντεο έδειχναν αλυτρωτικές τάσεις και θα συνεχίσουν. Ωστόσο, κατά τη δική μου άποψη. Να ολοκληρώσω, και εδώ θα την πολιτική δεν την κάνει η Χρυσή Αυγή, την κάνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, βεβαίως. Λοιπόν, δεν έχουμε διασφαλίσει τίποτα και θα σας πω και κάτι. Ακόμα και αν ψηφιστεί τελικά η συμφωνία και περάσει η συμφωνία, κανένας δεν μας λέει ότι αύριο οι κύριοι αυτοί δεν θα ξαναλλάξουν το σύνταγμά τους, δεν θα ξαναβάλουν πινακίδες στα αεροδρόμια τους και δεν θα χρησιμοποιούν τη Μακεδονία. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ, εάν και εφόσον υπογραφεί η συμφωνία αυτή, να δούμε όλους τους ηγέτες των κρατών να τη λένε Βόρεια Μακεδονία. Όλοι από Μακεδονία που τη λένε σήμερα εννοείς. Όλοι θα συνεχίσουν να τη λένε Μακεδονία. Η Μέρκελ πάντως χθες έκανε ποδαρικό, έτσι. Και να σας πω κάτι. Βεβαίως μπορούν να πανηγυρίζουν οι Σκοπιανοί και ξέρετε γιατί μπορούν να πανηγυρίζουν. Γιατί πήραν κάτι πολύ μεγάλο. Τους δώσαμε τα πάντα. Θα μπουν στο ΝΑΤΟ, θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εισρεύσουν χρήματα στη χώρα τους και εμείς σε αυτή τη διαπραγμάτευση πείτε μας τι πήραμε. Η κυρία Σιδάρος, να μας πει τι πήραμε έμπρακτα, γιατί κοιτάξτε, είμαστε ένα ισχυρό κράτος εμείς και τα Σκόπια είναι ένα μικρό και αδύναμο κράτος. Διαπραγματευτήκαμε και χάσαμε. Πήραν τα πάντα και δεν πήραμε τίποτα. Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, ο κύριος Ζάιφ στην τρισέλιδη συνέντευξη που έδωσε την περασμένη εβδομάδα στην Εφημερίδα των Συντακτών, αναγνώρισε ο ίδιος για τη χώρα μας ότι θα είναι χώρα που θα έχει ηγεμονικό ρόλο στα Βαλκάνια. Ο ίδιος πρωθυπουργός μιας γειτονικής χώρας. Δεν χρειάζεται να μας το πει. Δεν χρειάζεται να μας το πει. Θα μας το πει ένα μικρό κρατήδιο. Ένα μικρό κρατήδιο. Τότε γιατί το φοβάσαι το μικρό κρατήδιο, Φώτη μου? Εγώ ξέρεις ότι δεν καταλαβαίνω. Είμαστε λίγο ακριβείς στα. Θα σου πω γιατί το φοβάμαι. Όχι, επειδή με ρώτησες. Γιατί το φοβάμαι. Η Κούβα είναι ένα πολύ μικρό κρατήδιο. Όταν η πρώην Σοβιετική Ένωση αποφάσισε να βάλει πυρηνικούς πυράβλους δίπλα στην Αμερική, δεν ήταν πρόβλημα για την Αμερική. Όταν λοιπόν έχεις γεωπολιτικά προβλήματα. Όταν έχεις επιρροή τη Ρωσία δηλαδή από την Αμερική. Αυτό είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι, ένα μικρό κρατήδιο στα σύνορά σου, εάν δεν μπορείς να το ελέγξεις, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή, επειδή έτσι λειτουργούν οι Σκοπιανοί, έχουν μια αλαζονία. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και νυν Βόρεια Μακεδονία. Και μακάρι να είμαστε στο ίδιο πάνελ, να δεις ότι μετά από αυτή τη συμφωνία, τι αλαζονία θα βγάλουν. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και νυν Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με την αλλαγή του συντάγματός της, έχει. Το λέει πλέον και το σύνταγμά της ότι δεν έχει καμία βλέψη έναντι άλλων χωρών. Μάλιστα είναι κόπια το συγκεκριμένο άρθρο, του άρθρου 118 του δικού μας συντάγματος που μιλάει για διασπορά. Επειδή μου αρέσει πολύ η γεωπολιτική, θα σου πω το εξής. Η Τουρκία πόσες συμφωνίες έχει υπογράψει, διεθνείς συμφωνίες και δεν τις τηρεί. Πόσες συμφωνίες. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπογράφεις κάτι θα το τηρήσεις κιόλας. Επειδή η Ελλάδα λοιπόν είναι μια μικρή χώρα, ηγετική όμως στα Βαλκάνια, η οποία επιτέλους ανακτά το γεωπολιτικό του στάτους και επειδή ακριβώς υπογράφει συμφωνίες όπως η Συμφωνία των Πρεσπών και επειδή απεχθάνεται την αδράνεια των προηγούμενων δεκαετιών. Περιμέναμε να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία για να είμαστε δύναμοι. Η οικονομία μας, οι δυνατότητες μας, το κράτος των Σκοπίων δεν μπορεί να συντηρηθεί. Η χώρα μας έχει αρκετούς εχθρούς, αρκετά σημαντικούς, νευρικούς και επικίνδυνους κοντά της. Δεν χρειάζεται μια χώρα 1,5 εκατομμυρίου να την απειλεί, γιατί δεν μπορεί πολύ απλά να την απειλήσει. Να την απειλήσει συνδυαστικά. Άκουσε με λίγο. Ο πατριωτισμός και η διεθνής διπλωματία δεν λένε να βάζω τρικλοποδία στον απέναντι. Υπάρχει και η ειρηνική συνύπαρξη. Σε αυτόν τον άξονα κινείται η εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία είναι πολυεπίπεδη και ενεργητική για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Τουλάχιστον να παίρνεις τα περισσότερα για τη χώρα σου. Μετά από χρόνια μιλάμε και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Αναστασία, συνέχισε. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια μιλάμε και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο και με το Ιράν. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια έχουμε μια εξωτερική πολιτική η οποία δεν διαταράσσει σχέσεις, αντίθετα τις ενισχύει. Δεν είναι παρείας για πρώτη φορά η χώρα μας. Για πρώτη φορά τόσα χρόνια που είχαμε τόσους συνομιλητές. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ήταν κατά των Αμερικανών.
Και τώρα έχει γίνει φίλος του Τραμπ. Θα τρελαθούμε τελείως. Εννοείται. Εγώ χαίρομαι. Πάντως για να τα θυμόμαστε όλα και πριν ήταν φίλος του Ομπάμα. Έτσι. Χαίρομαι. Ναι. Ο Ομπάμα την τελευταία του ομιλία, αν μη τι άλλο, την έκανε στην Ελλάδα δίνοντας πολύ σαφή μηνύματα. Και μάλλον κυρία Μέρκελ, μία από τις τελευταίες της ομιλίες ως καγκελάριος, γιατί ξέρουμε ότι η γυναίκα έχει πολύ συγκεκριμένα, άλλαξε η ηγεσία στο κόμμα της, ήρθε και έδωσε πολλαπλά μηνύματα και συνεχάρισε όλους τους τόνους τον Αλέξη Τσίπρα που δεν ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Λοιπόν, καλά, μην είσαι ευχαριστημένη που όταν ένας ηγέτης τελειώνει την καριέρα του περνάει από την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι τιμή. Όταν περνάει από την Ελλάδα για να πει πόσο μεγάλο, πόσο παράδειγμα προς μίμηση είναι και πόσο success story, είμαι πολύ ευχαριστημένη προσωπικά. Καλά, αυτό, μία φράση. Αυτό είναι απίστευτο να θεωρούμε μοτίβο την αποτυχημένη συμφωνία, έτσι. Και είναι απίστευτο. Την αποτυχημένη συμφωνία που υπογράψαμε. Κατά τη δική μου άποψη. Έτσι. Α, κατά τη δική σου, γιατί η διεθνής διπλωματία λέει άλλα. Ποιος εκφράζει τη διεθνής διπλωματία, όλοι πλην του Όρμπαν, όλος ο κόσμος πλην του Όρμπαν και του Πούτιν χαίρονται με τη συμφωνία των Πρεσπών και λένε ότι είναι ένα τεράστιο βήμα, Φώτη μου. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, μας ενδιαφέρει το τι παίρνουμε για τη χώρα μας. Εάν η ξένη διπλωματία έχει άλλα συμφέροντα και μας χειροκροτάει όταν εμείς δεν έχουμε κάνει μια σωστή συμφωνία, μπράβο τους. Τουλάχιστον αλλά δεν εγώ, λες ότι εγώ, ανταλλάξαμε εμένα, τις πρέσπες με τις συντάξεις και αυτό είναι ευχάριστο. Στην πολιτική το ξέρεις ότι πολλά πράγματα που γίνονται δεν λέγονται. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στην συζήτηση που σας προαναγγείλαμε. Έχουμε εδώ στο στούντιο τον κατάλληλο άνθρωπο την κατάλληλη μέρα στην κατάλληλη συγκυρία. Ο εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Θόδωρος Τοσουνίδης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Εμείς δεν τα έχουμε πει. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της, ειδικά σε μια μέρα με τόσο μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και όχι μόνο, έτσι. Είναι πάντα φιλόξενο και ανοιχτό αυτό το στούντιο. Και αυτό είναι αλήθεια. Το δικό σου δελτίο ειδήσεων, Γιώργο, και θα μου επιτρέψεις εσύ στην αρχή. Να είναι πολύ προσωπικός ο τόνος και η ευχή μου είναι να περιστοιχιζόμαστε αυτή τη χρονιά που ξεκινήσαμε από καλούς ανθρώπους και νομίζω το έχουμε ανάγκη όλοι. Μακάρι, μακάρι. Πάμε λίγο στην συζήτηση. Καταρχάς ένα σχόλιο για το γεγονός ότι πέρασε η συμφωνία στο Κοινοβούλιο στα Σκόπια με δεδομένο ότι μέχρι το μεσημέρι ακούγαμε και τον πρόεδρο των Ανεξαρτητών Ελλήνων να λέει στη Βουλή απευθυνόμενος προς τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας ότι μην είστε βιαστικοί, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τις εξελίξεις. Όντως δεν μπορούσε κανείς να τις προδικάσει τότε. Τώρα όμως έχουμε μια πραγματικότητα. Η συμφωνία των Πρεσπών, τουλάχιστον από την πλευρά των Σκοπίων, είναι, δεν ξέρω τι θα γίνει στην Αθήνα, αλλά στα Σκόπια επικυρώθηκε. Θα ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Μελιγκόνη, γιατί πρώτο που στο στούντιο μαζί σας, σας παρακολουθούσα στην αναμονή από τον δέκτη της τηλεόρασης. Δεν είναι ακόμα Βόρεια Μακεδονία. Δεν έχει κυρωθεί εδώ η συμφωνία, αλλά είναι μια συμφωνία που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Έχει τελειώσει το βασικό της κομμάτι που αφορούσε τις δεσμεύσεις και τις προϋποθέσεις που ετίθενται στην πλευρά των Σκοπίων. Η τελική κύρωση για να παράξει και αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνει στο Κοινοβούλιο το Ελληνικό. Ναι. Από τη στιγμή που θα υπερψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα μπορούμε να πούμε ότι ναι, έχουμε μια νέα πραγματικότητα και έχουμε μια συμφωνία ολοκληρωμένη που παράγει αποτελέσματα. Άρα... Ναι, άρα θα κάνουμε Μέρκελ... την κουβέντα μας όπως την κάναμε μέχρι τώρα. Εγώ θα τη λέω φιερόμε, εσείς θα τη λέτε Σκόπια. Τέλος πάντων, σε λίγες μέρες θα δούμε πώς θα λέγεται. Εγώ θα ήθελα πράγματι να αξιοποιήσουν το δικαίωμά τους, το απόλυτο δικαίωμά τους οι γείτονές μας, ο λαός των Σκοπίων, στην αυτοδιάθεση που έχουν και αυτοί δικαίωμα και βεβαίως αυτοί να πούνε και πώς θέλουν να λέγονται. Τον μόνο όρο που θέταμε και θέτουμε, είναι αυτό να μην γίνεται σε βάρος δικό μας, σε βάρος ελληνικής ιστορίας, της δικής μας, αν θέλετε, εθνικής φυσιογνωμίας. Δυστυχώς φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν το αποφεύγουμε και αυτό με πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν το αποφεύγουμε. Δεν το αποφεύγουμε. Τουλάχιστον μέχρι εδώ που φτάσαμε. Και αυτό με πολύ μεγάλη ευθύνη ελληνικών κακών χειρισμών, αδράνειας. Άκουσα τη συνάδελφο, την κυρία Γιαμαλή. Γιαμαλή, ναι. Γιαμαλή, η Αναστασία Γιαμαλή προηγουμένως, που μίλησε για αδράνεια δεκαετιών και έχει δίκιο. Το ότι δεν ενεργήσαμε ολοκληρωμένα, συντονισμένα και εγκαίρως, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που έπρεπε να λάβουν πρωθυπουργοί των προηγούμενων κυβερνήσεων, μας οδήγησε σε μια μειονεκτική διαπραγματευτική θέση μέχρι στιγμής. Και μόνο το ότι δέχτηκαν το 1995 να δώσουν στην προσωρινή ονομασία, που διήρκησε όμως για 26 περίπου χρόνια. Άλλωστε, δεν είναι μονιμότερον, είναι προσωρινό. Δυστυχώς το αποδείξαμε ως Έλληνες ακόμα μία φορά, αλλά να δώσουν
συνθετικό το όνομα της Μακεδονίας, δηλαδή επιτρέψαμε χωρίς καμία διαπραγμάτευση, χωρίς να κατοχυρώσουμε τίποτα, αυτό το οποίο ήταν το αντικείμενο της πραγμάτευσης και της διαμάχης μεταξύ των δύο χωρών, εμείς θα τους το δώσουμε στην ενδιάμεση συμφωνία. Αυτά οδήγησαν μέχρι εδώ. Οφείλω να πω ότι πράγματι, η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο κεντρικός, ο βασικός άξονας της σημερινής κυβέρνησης, και πολύ καθαρά και πριν γίνει η κυβέρνηση και σήμερα, από την εποχή που ήταν συνασπισμός αριστεράς και της προόδου, μέχρι και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνητικό κόμμα, με απόλυτη συνέπεια και καθαρότητα, υπηρέτησε την δική του επιλογή ότι ήταν υπέρ μια σύνθετης με γεωγραφικό προσδιορισμό ονομασίας έργα όμνας, χρήση παντού. Εν αντιθέσει των δύο κομμάτων πρώην κυβερνητικών, Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, που ενώ συναποτελούσαν μαζί με τον συνασπισμό ή τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα την τριάδα των μεγάλων κομμάτων που είχαν χαράξει την τότε εθνική γραμμή για τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, υποκρίνονται σήμερα και για λεπτομέρειες υποθέτε διαφωνούν. Αυτά είναι ιστορία, νομίζω ότι τα ξέρουν όλοι. Έχει να πάμε μεγάλη... τώρα στην επόμενη μέρα. Θα σας πω λίγο όμως, γιατί η επόμενη μέρα επηρεάζεται από τις προηγούμενες. Η κληρονομιά του χθες έρχεται να εξαργυρωθεί σήμερα. Και θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, καθαροί και με κάθε λεπτομέρεια και ειλικρινείς. Απέναντι σε όσους μας ακούν σε όλη την Ελλάδα και αγωνιούν. Και νιώθουν και αγανακτισμένοι, ντροπιασμένοι, και ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Γιατί μου είναι αδιανόητο πώς κινούμαστε στη σφαίρα εμείς να δώσουμε πλέον πιστοποιητικό γνησιότητας σε ένα άλλο κράτος και σε ένα άλλο λαό να λέγεται Μακεδονία. Τμήμα και κομμάτι της δικής μας ιστορίας, της δικής μας εθνικής ταυτότητας, της δικής μας φυσιογνωμίας. Είναι κάτι το οποίο για μένα είναι στίγμα. Πάντως μέχρι χτες λεγόταν σκέτο Μακεδονία. Η κυρία Μέρκελ όλα τα χρόνια που την ξέρουμε και μιλάει για αυτό το θέμα αποκαλούσε την γειτονική χώρα Μακεδονία. Χθες για πρώτη φορά μίλησε για Βόρεια Μακεδονία. Τι είναι καλύτερο? Δεν έχετε άδικο, κύριε. Αντικειμενικά τώρα, τι είναι καλύτερο δηλαδή? Κοιτάξτε, αν με προτρέπετε να διαλέξω μεταξύ δύο κακών το λιγότερο κακό, θα αρνηθώ να μπω σε αυτό το δίλημα. Για μένα είναι ένα ψευδές δίλημα, είναι ένα προπαγανδιστικό δίλημα. Η πολιτική όμως δεν είναι και η τέχνη του εφικτού. Χρησιμοποίησα κάτι προηγουμένως. Και θα σας πω τι είναι εφικτό αμέσως μετά. Ότι 140 χώρες μας, λέει επιχειρηματολογία αυτών που δίνουν το όνομα, έχουν αναγνωρίσει ως Μακεδονία ή ως... τώρα Βόρεια Μακεδονία. Ωραία. Δεν θέλω η Ελλάδα, η κατέχουσα την ιστορική αλήθεια και το ιστορικό δικαίωμα, να είναι αυτή που θα δώσει το πιστοποιητικό γνησιότητας. Ωραία. Και τώρα ξέρετε τι κάνουμε, σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι όταν ξεκίνησε αυτό το μεγάλο ψέμα του Τίτο, αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επίστησαν και πιέστηκαν ελληνικές κυβερνήσεις, οι μεταπολεμικές, καθησυχαζόμενες από τις μεγάλες δυνάμεις συμμαχικές τότε, ότι μην ανησυχείτε. Μία επαρχία, μία ομοσπονδία είναι της Μεγάλης Ιουγκοσλαβίας, πουθενά δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Αφήστε είναι κάτι δικό τους μέσα, δεν απειλείται Ελλάδα. Ναι. Εμείς αναγνωρίζουμε Ιουγκοσλαβία. Ήταν όμως το πρώτο λιθαράκι. Σύμφωνοι. Κοιτάξτε όλα αυτά είναι ιστορικά μέσα σε 70... καταγεγραμμένα. Ναι, αυτά όμως δείχνουν και το μέλλον. Σηματοδοτούν πώς χτίζεται ένα ψέμα και αρχίζει και προσλαμβάνει την εικόνα, αν όχι της αλήθειας, σχεδόν της αναγκαιότητας. Ωραία. Έτσι λοιπόν εκείνο η μικρή επαρχία στα νότια της Ιουγκοσλαβίας, που έτσι για εσωτερικούς λόγους την είπαν Μακεδονία ή του Τίτο, σήμερα παίρνει σάρκα και οστά ως μια κρατική οντότητα που κουβαλάει το όνομα της Μακεδονίας και μου ζητούνε εγώ να δώσω και πιστοποιητικό γνησιότητας. Όχι. Γιατί στα επόμενα χρόνια όλα αυτά θα έρθουν να αθροίσουν επιπλέον αρνητικά στα ήδη υπάρχοντα αρνητικά. Η Ελλάδα πρέπει να το σταματήσει εδώ και ελπίζω το δικό μας κοινοβούλιο και απευθύνομαι προς όλους τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου να ξαναδούν με πάρα πολύ προσοχή την ιστορική διαδρομή, πώς το μικρό ψέμα της Ιουγκοσλαβίας εντός των συνόρων της έφτασε σήμερα να είναι μια πραγματικότητα ενός κράτους που διεκδικεί να πάρει οριστικά για το μέλλον το όνομα της Μακεδονίας και να μην το επιτρέψουν. Πάντως αυτό που λέτε, το να μην το επιτρέψουν, ότι η Ελλάδα έρχεται τώρα να δώσει πιστοποιητικό κλπ. Αυτό θα γίνει με μια κυβέρνηση που, αν κρίνω από το σημερινό tweet του κυρίου Καμένου, μέλος αυτής της κυβέρνησης θα είναι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, σωστά? Μα είμαστε. Από τον Ιανουάριο του 2015, από
το πέρας των πρώτων εκλογών του 2015, όπως και μετά το Σεπτέμβριο του 2015, ναι, βρισκόμαστε στον ίδιο κυβερνητικό σχηματισμό. Άρα θα παραμείνετε. Δεν είμαστε το ίδιο. Παραμένουμε. Δύο διαφορετικοί πολιτικοί φορείς, με τις δικές μας ιστορικές και ιδεολογικές αναφορές, mm-hmm, με τις δικές μας απόψεις. Συναντηθήκαμε για πολύ συγκεκριμένους και υψηλής προτεραιότητας λόγους. Και νομίζω ότι είχαμε μια εξαιρετικά και έχουμε μια εξαιρετικά πετυχημένη κυβερνητική διαδρομή, που πλέον αρχίζει, mm-hmm, και προσθέτει στην υπόθεση Ελλάδα και Ελλήνων. Θέμα άρσης εμπιστοσύνης λοιπόν δεν υπάρχει. Νομίζω ότι σήμερα ο Πάνος Καμένος πολύ καθαρά, ναι, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι με το tweet του λέτε, έτσι. Με το tweet. Μετά ότι δεν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης, παρά μόνο αν συνδεθεί με τη συμφωνία του Πρεσπών. Το λέω και για τους τηλεθεατές, μπορεί να μην το θυμούνται. Σήμερα λοιπόν ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής, ναι, κοινωνικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, mm-hmm, φρόντισε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί νομίζω υπήρξαν ασάφειες μετά στην ερμηνεία, μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Δεν βάλαμε εμείς ποτέ ζήτημα εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση. Αν υπήρχε αυτό, δεν θα συμμετείχαμε. Συγγνώμη, πριν 3-4 μέρες στους στρατιωτικούς που πήγε σε κάτι στρατόπεδα και στον Εύρο και σε άλλα μέρη ο κύριος Καμένος, δεν είπε θα αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία? Όταν αυτό συνδυάζεται, κύριε Μελιγκόνη, με τα Σκόπια. Έχουμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ σημαντικό έργο. Και προς τον Πρωθυπουργό σήμερα ο Πάνος Καμένος απήντησε ότι μόνο αν θέλεις εσύ και το συνδυάζεις με το σύμφωνο των Πρεσπών και ζητήσεις ψήφο εμπιστοσύνη συνδυασμένο με την κύρωση της συμφωνίας. Άρα τίθεται, δεν είναι υποπαραίτηση ο κ. Καμένος. Ακούστε με λίγο. Επειδή σήμερα έγινε ένας πολύ μεγάλος ντόρος προπαγανδιστικός, mm-hmm, από πλευράς, Νέας Δημοκρατίας, και σας παρακαλώ πρέπει να αναφερθεί. Βεβαίως, γιατί κρινόταν σήμερα μια πολύ σημαντική υπόθεση για την Ελλάδα, mm-hmm, και για την αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας. Η τροπολογία που κρατά όρθια την ΕΑΒ, λέτε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, ναι, με την επίκληση ενός ψεύδους, ενός βερμπαλισμού, mm, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποχώρησαν από την Επιτροπή της Βουλής Εξοπλισμών και Άμυνας. Τη σύγκληση της οποία οι ίδιοι ζήτησαν. Αλήθεια και απεδέχθη ο Υπουργός, ο Πάνος Καμένος, για να συζητηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο λεπτομερώς τα στοιχεία, mm-hmm, αυτής της τροπολογίας. Και σηκώθηκαν και έφυγε, τι λέει, τύπο παρέτηση. Μα μισό λεπτό. Ο Πάνος Καμένος έχει ξεκαθαρίσει ότι παρετούμε την κυβέρνηση και παραδίδω το Υπουργείο μου, ναι, όταν η συμφωνία φτάσει στην Ελληνική Βουλή. Εκεί καταψηφίζω και δεν μετέχω της κυβέρνησης. Άρα η απόσυρση από την κυβερνητική πλειοψηφία, αυτό δηλαδή που είχε πει ο κύριος Καμένος πριν 10 μέρες, που πήγαινε στα στρατόπεδα για ευχές, πήρε παράταση μέχρι ότου έρθει στην Ελληνική Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών? Η Συμφωνία των Πρεσπών από την αρχή για μας, από τη στιγμή που τελείωνε από τα Σκόπια, ναι, δρομολογούσε για μας όλο τον προγραμματισμό, τον οποίο δεσμευτήκαμε ότι εμείς θα αγωνιστούμε αυτή να τη σταματήσουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως, απόλυτα συνεπής, είπαμε ότι δεν μπορούμε να κατέχουμε υπουργικούς θόκους. Ναι, επειδή ένα θέμα είναι η υπουργική θόκη, άλλο θέμα είναι το αν θα ψηφίσετε ναι ή όχι, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι αυτονόητο ότι θα ψηφίσουν τουλάχιστον κάποιοι βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και ο πρόεδρος τους. Εκτός ενώ ένας έχει εκφραστεί διαφορετικά. Υπάρχει όμως και το θέμα της απόσυρσης της εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση. Να δούμε λίγο τα βήματα. Εξηγήθηκε. Ας πούμε ότι αύριο το πρωί έρχεται στη Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών. Τι θα κάνει ο κύριος Καμένος? Κύριε Μελιγκόνη. Μα μόλις τώρα δεν το είπαμε. Να το ξαναπούμε, να το καταλάβουμε. Την άλλη εβδομάδα έρχεται στην Αθήνα. Ναι. Την άλλη Παρασκευή, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Ας πούμε 23 του μηνός, έτσι, για μια ημερομηνία, ναι, εργασίας. Ωραία, ναι. Λοιπόν, η διαδικασία αποχώρησης από τα Υπουργεία έχει ξεκινήσει. Τελειώνει. Και όταν έρθει μες στη Βουλή, mm-hmm, θα καταψηφιστεί. Από όλους τους βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων, πλην ενός που μέχρι τη στιγμή μας λέει ότι τον κύριο Παπαχριστόπουλο, που λέει εδώ και καιρό καθαρά ότι εγώ θα την υπερψηφίσω. Και δεν θα υπάρξει απόσυρση. Θα υπάρξει απόσυρση από την κυβέρνηση, αλλά όχι απόσυρση της εμπιστοσύνης. Δεν δηλαδή υπόθηκε ποτέ κάτι. Οι ανεξάρτητοι τέτοιο Έλληνες. Αυτό θα προκληθεί. Όχι, όταν λέμε απόσυρση από την κυβερνητική πλειοψηφία, αυτό δεν σημαίνει ότι θα, ναι, ότι δεν μετέχω, θα άρει δεν την εμπιστοσύνη. Δεν μετέχω της κυβέρνησης. Κύριε Μελιγκόνη, υπάρχει ζήτημα, αν το ζητήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν συνδυάσει την κύρωση, mm-hmm, της συμφωνίας με ψήφο εμπιστοσύνης, δεν θα την παράσχουμε. Αυτό είπε σήμερα
ο Πάνος Καμένος ξεκαθαρίζοντας. Το ερώτημα που το απίθυνε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήδη απαντημένο από πάρα πολύ καιρό. Είναι απόλυτα συνεπής ο Πάνος Καμένος και προς τους Έλληνες και προς τον Πρωθυπουργό. Πότε και πώς και για ποιο λόγο θα κάνει την κάθε του κίνηση. Άρα, έρχεται η Συμφωνία των Πρεσπών και οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα θεωρούνται ο ένας από τους δύο εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού και μετά την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, απλώς δεν θα βρίσκονται στο Υπουργικό Συμβουλίο και στα Υπουργεία. Καλά το καταλαβαίνω. Καλά το καταλαβαίνετε, κύριε. Θα καταψηφίσουμε τις πρέσπες και συνεχίζουμε. Αν... Θα στηρίξουμε όλο το παραγωγικό θετικό έργο. Έχουμε δουλέψει για νομοσχέδια. Mm-hmm. Αυτά που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Έχουμε αγωνιστεί μαζί με τον ελληνικό λαό να φτάσουμε επιτέλους σε αυτή τη στιγμή να μπορούμε να υποστηρίξουμε θετικές πολιτικές υπέρ του λαού μας. Ναι. Και θα τα αφήσουμε τώρα. Μα μαζί ήρθαμε με το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι εδώ. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές. Όταν όμως αυτές οι διαφορές μπορούν με κοινοβουλευτικούς όρους να αντιμετωπιστούν, όπως τα αντιμετωπίσαμε mm-hmm. αρκετές φορές μέσα στην τετραετία. Και παρόλα αυτά κατορθώσαμε να είμαστε εξαιρετικά αποτελεσματικοί. Εάν ο Πρωθυπουργός δεν έχει κάποιο πρόβλημα μέλη της κυβέρνησής του να καταψηφίσουν μια κορυφαία κυβερνητική πρωτοβουλία όπως η Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θα είναι μέλη της κυβέρνησης τότε θα καταψηφίσουν. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση ο κύριος Καμένος να καταψηφίσει μεν να παραμείνει στο Υπουργείο ΔΕ? Θεωρώ πως όχι. Δεν θα είναι όταν ψηφίζεται στη Βουλή η Συμφωνία μέλη της κυβέρνησης οι βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα έχουν ήδη παραιτηθεί. Αλλά θα μετριούνται στα κουκιά τις δεδηλωμένες. Αν ζητηθεί, σας είπα, κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Ναι. Κοιτάξτε λίγο, η δεδηλωμένη μία φορά χρησιμοποιείται όταν παίρνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο πρώτο κόμμα. Όντως. Από εκεί και πέρα το Σύνταγμα προβλέπει το πώς παραμένει στην διακυβέρνηση της χώρας ένα κόμμα ή το πώς χάνει τη διακυβέρνηση. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που είπε προχθές ο Πρωθυπουργός είναι ότι αν ο κύριος Καμένος πει «έρω την εμπιστοσύνη μου», τότε θα πάει ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή και θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Αν εσείς μου λέτε ότι η μόνη περίπτωση να μην δώσετε εμπιστοσύνη θα είναι να τη συνδυάσει ο Πρωθυπουργός με τη Συμφωνία των Πρεσπών, τότε δεν υπάρχει θέμα να κουβεντιάσουμε. Ο κύριος Καμένος δεν θα την αποσύρει. Άρα ο κύριος Τσίπρας δεν έχει λόγο να ζητήσει επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης. Εγκυρότερος από μένα είναι ο ίδιος ο Πάνος ο Καμένος και το έγραψε μάλιστα. Mm-hmm. Σήμερα το έγραψε. Ότι στην ουσία το ερώτημα που απευθύνθηκε από τον Πρωθυπουργό ήταν ερώτημα που δεν έπρεπε να διατυπωθεί. Μάλιστα. Δεν υπήρχε. Θέλω να σας ρωτήσω τι άλλαξε, αν άλλαξε κάτι, διότι ακούτε από το πρωί και νομίζω και πηγές του κόμματός σας έχουν προβεί και σε διαψεύσεις, αλλά διαβάζω και βλέπω διάφορα και το ρεπορτάζ επιμένει, λένε πληροφορίες, ότι υπήρξε, ότι όλη αυτή η στάση, ότι δηλαδή δεν αποχωρείται από την κυβερνητική πλειοψηφία, προήλθε από το γεγονός ότι στην σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής σας ομάδας με τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ήταν μόνο η κυρία Τσαρουχά και ο κύριος Κατσίκης. Ισχύει αυτό? Έχει τον έλεγχο του κόμματος το κύριος Καμένος? Εισήλθε ως πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην αίθουσα που συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα και εξήλθε ως πρόεδρος. Παραμένει αδιαφυσβήτητος ηγέτης των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο Πάνος Καμένος. Άρα βάζετε Μακάρι, εγώ πιστεύω ότι πολλοί αρχηγοί κομμάτων θα ζήλευαν την ισχύ και την ομοθυμία στήριξης στο πρόσωπό τους όπως αυτή που έχει από τα μέλη και στελέχη και το πολιτικό προσωπικό ο Πάνος Καμένος. Άρα σε 10 μέρες που θα έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, που είπατε ότι θα φύγετε από την κυβέρνηση, βάζετε το χέρι σας στη φωτιά ότι όλοι όσοι έχουν διοριστεί ως μέλη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ως στελέχη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, θα φύγουν από το Υπουργικό Συμβούλιο όλοι? Η κυρία Κουντουρά θα φύγει? Ο κύριος Κόκαλης θα φύγει? Μα τα κάνω, Λιανά. Κύριε Μελιγκόνη, επειδή χρησιμοποιούνται ονόματα πολιτικών προσώπων, ανθρώπων και υπουργών που δεν έδωσαν δικαίωμα ποτέ με καμία τους δήλωση να εμπλακούν σε τέτοιου είδους σχόλια. Έδωσαν δικαίωμα με τη σιωπή τους. Δηλαδή, όταν κάτι ακούγεται ή γράφεται για κάποιον επί τρεις μήνες, ξέρω εγώ, αν δεν ισχύει, βγαίνει και το διαψεύδει. Παρόλα αυτά, θα σας πω ότι η υπόθεση σχηματισμού μιας κυβέρνησης και μάλιστα μιας συμμαχικής κυβέρνησης που αποτελείται από δύο κόμματα, όπως στην προκειμένη περίπτωση, είναι απόφαση δύο πολιτικών ηγετών. Από την πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων ήταν ο Πάνος Καμένος. Όταν λοιπόν δώσαν τα χέρια και προχώρησαν μαζί στο σχηματισμό κυβέρνησης με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2015,
έδωσε και τους υπουργούς. Τώρα στην αποχώρηση λέει Αλέξη, καθαρά όπως το είπαμε και όπως είπαμε τον ελληνικό λαό, δεν μπορούμε να παραμένουμε στην κυβέρνηση όταν είναι ένα κορυφαίο ζήτημα για μας, δεν μπορούμε να συνενέσουμε. Άρα αποχωρώ με τους υπουργούς μου. Είναι ζήτημα του Πρωθυπουργού από εκεί και πέρα, ναι, ναι, εάν στις καινοθήσεις θέσεις των Υπουργείων, μέσα από τον ανασχηματισμό, θελήσει να κρατήσει κάποιον από αυτούς που έχει αποσύρει. Μάλιστα. Ο Πάνος Καμένος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει για περίπτωση και θα σας πω γιατί. Το ξεκαθάρισε πάλι ο Πρωθυπουργός προχθές, επειδή η περιραίουσα ατμόσφαιρα μύρισε άσχημα, ότι υπάρχει κάποιο είδους συναλλαγής. Ναι. Και είναι εξαιρετικά άσχημο για την πολιτική ζωή, αλλά και για τα ίδια τα πρόσωπα που εμέσως εμπλέκονται, τα πολιτικά πρόσωπα. Και είπε ότι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι δεν κάνω. Μάλιστα. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ξέρετε, είναι πρόσφατη η παρέμβαση του Πάνου Καμένου που μίλησε για αποστασίες, απαντώντας στην επιμονή του Κοντζιά, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, να δηλητηριάζει την πολιτική ατμόσφαιρα του τόπου, υπονοώντας ευθέως ότι γίνονται κινήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ για να αποσπαστούν βουλευτές ή υπουργοί των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμένος εμπράγματα. Και προχθές, ναι, ο Πρωθυπουργός, είναι πολύ σημαντικό, το ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κύριε Τωσουνίδη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ να και για όσα μας... μία κουβέντα μόνο. Μία κουβέντα, αν γιατί θέλετε, σήμερα, γιατί με πιέζουν για διαφημίσεις. Σήμερα, ναι, σήμερα έγινε κάτι πολύ σημαντικό, παρόλη την ντροπιαστική και δυστυχώς με αρνητικά αποτελέσματα για την Ελλάδα, ευτυχώς τα σταματήσαμε, στάση της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή. Ναι. Πάμε τη Δευτέρα για να την ψηφίσουμε, για να μπορέσουμε να φέρουμε επιτέλους αυτά που χρωστάει η Lockheed, 260 εκατομμύρια δολάρια στην Ελλάδα, να ενισχύσουμε την αμυντική βιομηχανία της χώρας, να διατηρηθούν τουλάχιστον 1.300 θέσεις εργασίας υπερεξειδικευμένου προσωπικού, να μπορούμε να εκτελέσουμε και συμβόλαια που έχουμε από άλλες χώρες που θέλουν να κάνουν συντηρήσεις αεροπλάνων. Αυτό αγωνίστηκε να κάνει ο Πάνος Καμένος με αυτή την τροπολογία. Και αν μιλούμε για πατριωτισμούς, αυτό νομίζω ένα κορυφαίο δείγμα πατριωτισμού. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μια τόσο κρίσιμη μέρα και μας αποκαλύψατε όσα μας αποκαλύψατε. Καλό σας βράδυ, κύριε Τωσουνίδη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία πολιτική συζήτηση για απόψε. Καλωσορίζω εδώ στο στούντιο του Κόντρα τον αντιπρόεδρο του Ποταμιού, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει. Καταρχάς, θα ήθελα το σχόλιο σας για την εξέλιξη που είχαμε στα Σκόπια. Την τελευταία εξέλιξη που πέρασε με 81 ψήφους η συνταγματική αναθεώρηση και τελευταία. Θεωρώ ότι το θετικό της υπόθεσης είναι ότι περάσανε και πράγματα τα οποία είναι, μάλλον είναι και τα θέλαμε και εμείς, δηλαδή το να ξεχωρίσει ουσιαστικά η ηθαγένεια από την εθνότητα με την τροπολογία που κατατέθηκε, κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση για να αποσαφινιστούν οι όροι της συμφωνίας, γιατί ήταν και μια επιχειρηματολογία αυτή ότι δίνεται εθνότητα κτλ. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε ακόμα και τα τελικά κείμενα, δηλαδή τις τελικές διατυπώσεις πώς έχουν, δεν τις έχουμε δει. Οπότε θα περιμένουμε, νομίζω ότι μετά τις 20-25 Ιανουαρίου θα πρέπει να έρθει και στην Ελληνική Βουλή. Το ποτάμι τι θα κάνει? Το έχετε πει, αλλά έτσι για να μπούμε λίγο ομαλά στην κουβέντα. Επειδή έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι υπάρχει θετική προδιάθεση από το ποτάμι να στηρίξουμε τη λύση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα στηρίξουμε και την κυβέρνηση σε περίπτωση που ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης, γιατί άκουγα και προηγουμένως τον κύριο Τωσουνίδη που έλεγε κάτι, θα τα πούμε και μετά. Υπάρχει έτσι μια δηλωμένη επιφυλάξεις και από τους δύο βουλευτές του Ποταμιού, τον Γρηγόρη τον Ψαριανό και τον Γιώργο τον Αμυρά, απέναντι στη συμφωνία, ότι δεν τη θεωρούν έτσι και τόσο καλή. Οι υπόλοιποι τέσσερις έχουμε τη θετική προδιάθεση. Βλέποντας λοιπόν και τα τελικά κείμενα, τις τελικές διατυπώσεις και εφόσον και το πολιτικό κλίμα το γενικότερο έτσι έχει, δεν υπάρχουν θέματα, ας το πούμε, αναταράξεων με τους συγκυβερνώντες, τους δύο κυβερνητικούς εταίρους, γιατί εάν ασφαλώς φύγει, αποσύρει την εμπιστοσύνη του ο κύριος Καμένος, όπως είχε πει επανειλημμένα, άλλον τώρα λέει κάποια διαφορετικά. Εάν υπάρχει απόσυρση εμπιστοσύνης, τότε εμείς θα θέλουμε πρώτα να υπάρξει ψήφος εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση, την οποία έχουμε πει ότι δεν θα την ψηφίσουμε, και εφόσον υπάρχει αυτό το 151, να έρθει η συμφωνία των Πρεσπών, χωρίς να έχει, ας το πούμε, λεκέδες οι οποίοι
θα θέτουν κάποια θέματα δημοκρατικής νομιμοποίησης. Άρα το ναι στη συμφωνία των Πρεσπών είναι προϋπόθεση, ή μάλλον το να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης αν ο κύριος Καμένος τελικώς αποσύρει την εμπιστοσύνη του, είναι προϋπόθεση για το ναι στη συμφωνία των Πρεσπών. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να ζητήσει, και το έχει πει άλλωστε και ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος, ότι θα ζητήσει, οπότε το έχει λύσει. Αν δεν την πάρει, αν φέρει τη συμφωνία των Πρεσπών ως κυβέρνηση μειοψηφίας ή με ψήφους ανοχής ο άνθρωπος, τι θα κάνει το ποτάμι τότε? Θα είναι πολύ τρωτή και ευάλωτη η συμφωνία, θα το σκεφτούμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν τίθεται ως προϋπόθεση πάντως για την ώρα. Θα το σκεφτείτε. Ως προϋπόθεση, εντάξει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για όλα τα μελούμενα. Θα πρέπει να τα βλέπουμε κάθε πράγμα στον καιρό του. Αλλά θεωρούμε ότι θα είναι μια πολύ τρωτή και ευάλωτη περίπτωση, ειδικά για μια τόσο σημαντική συμφωνία να έρθει με έναν τρόπο που δεν θα έχει, ας το πούμε, τους 151 της πλειοψηφίας. Τώρα, αν υπάρξει θέμα ψήφου εμπιστοσύνης, κομματική πειθαρχία, έχετε πει και από το πρωί που σας ακούω, θα τεθεί. Σωστά? Ναι, γιατί η ψήφος εμπιστοσύνης, όπως και η πρόταση Μομφής, είναι τα κορυφαία, ας το πούμε, κοινοβουλευτικά ζητήματα, όπου ένα κόμμα πρέπει να φαίνεται εκεί πέρα ενωμένο. Άρα θα υπάρξουν και διαγραφές αν κάποιος παράσχει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι θα παράσχει κανένας ψήφο εμπιστοσύνης. Έχει ακουστεί για το Σπύρο το Δανέλη, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Έχει πει τη γνώμη του Εφθαρσός ότι αν συνδεθεί η ψήφος εμπιστοσύνης με το εθνικό θέμα κλπ. Κάτι αντίστοιχο που λέει ο κύριος Τσουνίδης τώρα πριν από λίγο που τον άκουγα. Η ψήφος εμπιστοσύνης είναι μία ψήφος γενική, δεν είναι σαν την πρόταση Μομφής που είναι πίνω συγκεκριμένου θέματος. Ναι. Δίνεις εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Και όχι για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Οπότε νομίζω ότι και επειδή ο Σπύρος το αγαπάει το ποτάμι, δεν θα θέλει να του κάνει κακό διαφοροποιώντας τη στάση του από όλους τους υπόλοιπους. Στο θέμα όμως της συμφωνίας των Πρεσπών δεν θα τεθεί κομματική πειθαρχία. Εκεί πέρα έχουμε πει ότι δεν θα τεθεί κομματική πειθαρχία, υπάρχουν ευαισθησίες. Αυτό άλλωστε αντικατοπτρίζει, αν θέλετε, αντανακλά και την εικόνα της βάσης του κόμματος, ότι δεν είναι όλοι αναφανδόν υπέρ της συμφωνίας. Είπατε ότι ο κύριος Δανέλης αγαπά το ποτάμι και έτσι είναι, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Το αγαπούν όλοι οι βουλευτές το ποτάμι. Για παράδειγμα, ο κύριος Ψαριανός που είπατε πριν, δεν έχει απλώς ο άνθρωπος ενστάσεις για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Κατηγόρησε το ποτάμι το μεσημέρι και τον κύριο Θοδωράκη ότι θέλει να γίνει συνέτερος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι βαριά κουβέντα. Δεν έχει να κάνει με το εάν η συμφωνία των Πρεσπών είναι καλή ή κακή. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια λάθος προσέγγιση και επιτρέψτε μου να πω με ποια λογική το λέω. Ότι επειδή ο Γρηγόρης συνδέει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση με την εμπιστοσύνη στις θέσεις μας και τις αρχές μας, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο στηρίζω τις θέσεις μου που το έχω πει από το 2014 ότι θέλω λύση με βάση την εθνική γραμμή κτλ. Που θεωρούμε ότι μένει να δούμε τις διατυπώσεις, ότι εν πωλής καλύπτεται από τη συμφωνία των Πρεσπών αυτό το πράγμα. Και άλλο το ότι στηρίζω την κυβέρνηση, δίνω εμπιστοσύνη για ό,τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, που και εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι μια καλή κυβέρνηση και δεν έχει την εμπιστοσύνη μας. Αυτά τα δύο δεν πρέπει να τα συγχαίνω. Άμα τα απεμπλέξουμε, νομίζω ότι εκεί πέρα οι αποφάσεις γίνονται γίνονται καλύτερα αντιληπτές και από τον κόσμο. Πάντως, επειδή δίνεται ως ποτάμι μια σοβαρή μάχη, το Μάρτιο θα επανακαθορίσετε τις αποφάσεις σας, δίνεται μια μάχη αυτόνομης καθόδου στις εκλογές με τις δημοσκοπήσεις να μην δείχνουν μια καθόλου κολακευτική εικόνα για το κόμμα σας. Και σας το ρωτάω γιατί τέτοιες βαριές κουβέντες δεν ξέρω αν βοηθάνε στην προσπάθειά σας να κάνετε μια φυγή προς τα μπρος, τέλος πάντων. Την οποία έχετε απόλυτα ανάγκη. Είχαν και οι δύο βουλευτές εκφράσει αυτές τις απόψεις στο συνέδριο. Δεν επικράτησαν αυτές οι απόψεις στο συνέδριο, δηλαδή το να κάνουν μια προεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Έχουμε πει για αυτόνομη κάθοδο, στηρίζοντας το διακριτό στίγμα που έχει το ποτάμι, που το ξέρουν όλοι πλέον, ότι και με την τόλμη και τη συνέπεια που έχει υπερασπιστεί τις θέσεις του στη Βουλή σε θέματα αντιπελατειακά, σε θέματα δικαιωμάτων, σε θέματα παιδείας, σε θέματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και μεσαίας τάξης. Αυτό θα είναι το στίγμα μας, αντιπροσωπεύοντας το προοδευτικό φιλελεύθερο κέντρο, κατά τη δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα, μετά τις εκλογές και εφόσον μπούμε στη Βουλή, έχουμε με βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας την πεποίθηση ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την επόμενη κυβέρνηση για να μην προχωρήσουμε σε άλλες εκλογές για την πολιτική σταθερότητα της χώρας, να μην πάμε σε επόμενες εκλογές με απλή αναλογική. Η χώρα, ο ελέφαντας που υπάρχει στο δωμάτιο και δεν μιλάμε πολύ για αυτόν, είναι η οικονομία. Η οικονομία θέλει σταθερότητα και επειδή το πολιτικό μας σύστημα και έτσι όπως εξελίσσεται με αυτό το έντονα πολιτικό κλίμα είναι μια πολύ μεγάλη γεννήτρια βεβαιότητας, αυτό θα πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό, σε λίγο θα επαληθευθούν οι ρίσεις του κυρίου Σιμίτη.
Μια που λέτε για τον κύριο Σιμίτη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή η συμφωνία των Πρεσπών φαίνεται ότι φέρνει ανακατατάξεις και στον προοδευτικό χώρο και στην κεντροαριστερά, γίνεται μια εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα για τη συμφωνία την Κυριακή. Θα χαιρετήσει ο Πρωθυπουργός στελέχη και άνθρωποι και καθηγητές, οι οποίοι ήταν στο παρελθόν, είχαν συνδεθεί με τον εξχρονισμό και με τον κύριο Σιμίτη, θα είναι στο πάνελ. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρούσατε πως το ποτάμι, είτε κεντρικά, είτε ο κύριο Θοδωράκης, είτε εσείς, θα χωρούσε στο ίδιο πάνελ να μιλήσει για τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα είναι, νομίζω, θα είναι ο κύριος Δανέλης. Mm-hmm. Θα είναι ο κύριος Δανέλης. Λέω το ποτάμι κεντρικά, επειδή ο κύριος Δανέλης εκ των πραγμάτων έχει εκτεθεί υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Νομίζω ότι όλο το ποτάμι έχει εκτεθεί υπέρ. Τουλάχιστον οι 4 από τους 6 βουλευτές έχουμε εκτεθεί υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Και εγώ θα είμαι σε μια εκδήλωση το Σάββατο στο συνέδριο της δράσης που έχει το Μακεδονικό μαζί με τον πολύ αγαπητό και πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Φλωρίδη, που θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι γενικά ο προοδευτικός, ο εξυγχρονιστικός χώρος, η κεντροαριστερά, θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο δυνατή η φωνή της στο συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι κλειδιά θα έπρεπε να πούνε θαρετά τη γνώμη τους. Ο κύριος Σιμίτης, ας πούμε. Όχι μόνο. Γενικά και ο κύριος Παπανδρέου, που, δηλαδή ο κύριος Καμίνης, θα έπρεπε, νομίζω, θαρετά να υποστηρίξουν την άποψή τους αν θεωρούν ότι πρέπει να περάσει αυτή η συμφωνία ή όχι, και όχι να αφήνουν μόνο το ποτάμι να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Το ποτάμι σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι το κόμμα της σιγουράτζας. Άμα είναι να πάει αντίθετα με το ρεύμα για να στηρίξει τις αρχές και τις θέσεις του, το κάνει και το κάνει καλά. Άρα σε ό,τι αφορά στις πρέσπες θα τα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Εγώ θεωρώ ότι ναι, θα κάνει το εθνικό του καθήκον. Κύριε Μαυρωτά, κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σε μια δυσάρεστη είδηση προλίγου έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Χιούφας, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διατελέσει κορυφαίος υπουργός και πρόεδρος της Βουλής. Ο Δημήτρης Χιούφας είχε γεννηθεί στις 15 Αυγούστου του 1944 στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας, σπούδασε πολιτικές επιστήμες και δημόσια διοίκηση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπως επίσης και νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε εκλεγεί μάλλον για πρώτη φορά βουλευτή στην Καρδίτσα το 1981 με τη Νέα Δημοκρατία, έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς. Το 1991 ανέλαβε τη θέση του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από το 1992 έως το 1993 Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μετά την νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές του 2004, ο Δημήτρης Χιούφας ανέλαβε Υπουργός Ανάπτυξης στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, ενώ το 2007 εξελέγει και πρόεδρος της Βουλής. Ήταν παντρεμένος με την Κέτη Αναγνωστάκη και αφήνει πίσω του 2 γιους και 1 κόρη. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στο επόμενο θέμα με την παρουσία της πρέσβυρας Καλής Θελήσεως της UNESCO και Προέδρου του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Η κυρία Μαριάννα Μαρινογιάννη ξεκίνησε το δεύτερο επιστημονικό συμπόσιο με θέμα νέοι ορίζοντες στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Η κυρία Μαρινογιάννη δήλωσε περήφανη για τις νέες τεχνικές των Ελλήνων επιστημόνων σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που όπως τόνισε αποτελούν θείο δώρο για πολλά ζευγάρια που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί. Εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο επιστημονικό συμπόσιο με θέμα νέοι ορίζοντες στην εξωσωματική γονιμοποίηση, το οποίο διεξάγεται από τις 10 μέχρι τις 12 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και διοργανώνεται από την Επιστημονική Εταιρεία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Conception of Life. Με εξέχουσες παρουσίες καθηγητών και επιστημόνων, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής η τέλετη έναρξης του δεύτερου συμποσίου για τα νέα δεδομένα της κλινικής έρευνας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Χαιρετισμό απίφθινε η πρέσβυρα Καλής Θελήσεως της UNESCO και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της έρευνας για νέες τεχνικές στην εξωσωματική γονιμοποίηση, που όπως τόνισε δίνει δύναμη ζωή σε πολλά ζευγάρια, ενώ χαρακτήρισε ως θείο δώρο τέτοιου είδους παρεμβάσεις στη ζωή των ανθρώπων. Έχοντας αφιερώσει τη ζωή μου στην καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου, αγωνιζόμενη εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια κοντά στα παιδιά και στους γονείς τους, γνωρίζω πολύ καλά τη σημασία που έχει το έργο αυτό, η έρευνα και η καινοτομία στον χώρο της υγείας και οι δυνατότητες δημιουργίας ζωής που δίνονται σε ζευγάρια από όλο τον κόσμο, τα οποία αδυνατούσαν μέχρι τώρα να μπορούν πλέον να τεκνοποιούν και μάλιστα με δικό τους γενετικό υλικό. Επιπλέον, η κυρία Βαρδινογιάννη δήλωσε ιδιαίτερη περήφανη για τους Έλληνες επιστήμονες, καθώς αναγνώρισε πως οι νέες τεχνικές και οι πρωτοποριακές τεχνολογίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση αναδεικνύουν παγκοσμίως τη χώρα και την βοηθούν στο θέμα της υπογενετικότητας που τη μαστίζει. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανη
για την προσπάθεια αυτή των Ελλήνων επιστημόνων και της πρότυπης μονάδας εξωσωματικής γονιμοποίησης Institute of Life, που επενδύουν σε νέες τεχνικές και πρωτοποριακές τεχνολογίες και μάλιστα με τα σημαντικά αυτά αποτελέσματα και ακόμα περισσότερο που αναδεικνύουν την Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, με το έργο τους αυτό, βοηθούν τη χώρα μας που πλήττεται από τη μάστιγγα της υπογεννητικότητας. Στο συμπόσιο συμμετέχουν ως ομιλητές και συντονιστές διακεκριμένοι επιστήμονες όπως ο καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας Γεώργιος Χρούσος, ενώ μεταξύ άλλων βρέθηκε και ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Ο κύριος Πατούλης επισήμανε πως οι διακεκριμένοι Έλληνες γιατροί αναδεικνύουν διεθνώς την χώρα, καθώς έχουν προσφέρει το δώρο των χιλιάδων παιδιών ανά τον κόσμο σε αμέτρητες περιπτώσεις ζευγαριών. Το δεύτερο επιστημονικό συμπόσιο αναφέρεται σε εξειδικευμένα θέματα υπογονιμότητας, από την πρόκληση ορυξίας στην υποστήριξη της οχρικής φάσης έως τις προχωρημένες νεότερες τεχνικές όπως η δημιουργία του πρώτου ανθρώπινου αρίου, καθώς και άλλες τεχνικές. Το συνέδριο που οργανώνεται από την Institute of Life είναι ένα συνέδριο με συμμετοχή ειδικών που έχουν παγκόσμια αναγνώριση στον τομέα της υποβιθούμενης αναπαραγωγής. Μας δίνεται ευκαιρία να παρουσιάσουμε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, προχωρώντας στη διατήρηση γονιμότητας είτε σε νέες γυναίκες με καρκίνο είτε σε γυναίκες οι οποίες θέλουν να ολοκληρώσουν αργότερα τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Θεωρώ καταρχάς ότι είναι σημαντικό να ξέρει κάθε γυναίκα ότι όσο πιο νωρίς προχωρήσει στην επιθυμία απόκτησης παιδιών, τόσο πιο γρήγορη είναι και η πιθανότητα να τα καταφέρει χωρίς να χρειαστεί να καταφύγει στη δική μας βοήθεια. Παρ' όλα αυτά, αν αυτό συμβεί, πρέπει να ξέρει ότι εδώ, με την υποστήριξη των Ελλήνων επιστημόνων και σε μονάδες που είναι πραγματικά εξελιγμένες, όπως είναι η μονάδα του Institute of Life, βρίσκεται στα καλύτερα χέρια. Χρυσός χορηγός του συμποσίου είναι το ΙΑΣΟ. Το διήμερο επιστημονικό συμπόσιο συνεχίζεται και σήμερα με συνέντευξη τύπου στην αίθουσα 1 του Μεγάρου Μουσικής. Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε και από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.